6 Ντάνη με την Ιωάννα Ντάνη. Δευτέρα απόγευμα, 6 με 8 μαζί σας, για να συζητήσουμε για όλα όσα μας απασχολούν. Έχουμε ένα Eurogroup στη συνέχεια, έχουμε και βάραν και καμπάνες. Αι, τι είναι, παιδιά, χάσαμε την... Τι χάσαμε, για να δούμε. Κάτι πάθαμε εδώ τώρα. Είδες τα τεχνικά, ρε παιδί μου. Άμα δεν το έχεις και πολύ πολύ με αυτά. Όπως και να έχει, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί να δούμε τις τελευταίες εξέλιξεις από ό,τι μας απασχολούν. Έχουμε Eurogroup, έχουμε τις επιθέσεις του γερμανικού τύπου προς την Ελλάδα. Έχουμε και τα καρναβάλια μας. Έχουμε να συζητήσουμε μπόλικα. Και να ξεκινήσουμε βέβαια με το θέμα που έχουμε σε εξέλιξη και δεν είναι άλλο από το Eurogroup που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Ίσως το πιο σημαντικό Eurogroup στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πούμε ότι και σε αυτό το Eurogroup τελικά δεν λείψαν τα ευτράπελα. Καθώς ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης έφτασε με καθυστέρηση. Βαρέθηκε και ο Σόιμπλε να περιμένει, σου λέει δεν ξεκινάμε χωρίς αυτόν να τα κάνουμε τώρα. Να δούμε όμως λίγο και σε τίτλους τι ακριβώς έχει συμβεί. Οπότε έχουμε μια νέα συνάντηση Βαρουφάκη, Ντάισεμπλουμ και Μοσκοβισή. Ο Σόιμπλε προκλητικότατος πάλι δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου αισιόδοξος για την πορεία της Ελλάδας. Και φυσικά τα εμπριστικά του λόγια κάθε άλλο παρά βοήθησαν στο κλίμα, να διαμορφωθεί το σωστό κλίμα για τη συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισεμπλουμ Μοσκοβισή. Τώρα είχαμε και μια συνομιλία μεταξύ Τσίπρα και Γιούγκερ, δύσκολα ονόματα αυτά, δεν τα θυμάσαι εύκολα. Για τα πιτσι-πίτσι που είχαν χθες το βράδυ στα τηλέφωνα. Τα πήρε ο Γιούγκερ. Σου λέει ρε φίλε, εγώ σας τα λέω εμπιστευτικά, εσύ πας και τα λες παρά έξω. Και κάπως έτσι πάμε με ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο Eurogroup την Παρασκευή. Μην περιμένετε σήμερα να μάθετε αποφάσεις και δηλώσεις και όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια από τις σκληρότερες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της χώρας μεταξύ της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και των χωρών της Ευρωζώνης. Τώρα θα μου πείτε αν δεν βγαλούν απόφαση τι πάνε και λένε. Πάει ο καθένας, λέει τον πόνο του, ανοίγει τα χαρτιά του. Όχι εγώ έχω τον Άσο, όχι εσείς έχεις το Ρίγα.
Όχι, ας το φεύγω. Όχι, καλέ, καθίστε να σας κεράσουμε ένα νερατζάκι. Όχι, σου λέει, γιατί έρχεται Αρμαγεδόν, τι να το κάνω το νερατζάκι. Τώρα όλα τα πράγματα είναι... δεν έχουν και πολλούς δρόμους. Ένας δρόμος είναι να τα καταφέρουμε και ένας δρόμος είναι να πρωταγωνιστήσουμε πάλι σε καμιά ταινία τύπου Αρμαγεδόν. Δεν ξέρω βέβαια αν στην περίπτωση μας υπάρχει Bruce Willis για να μας γλιτώσει. Εκείνο βέβαια που έχει σημασία είναι ότι οι Γερμανοί δεν μας αφήνουν στο χλωροκλάρι, έτσι. Δηλαδή, λίγο πριν το Eurogroup και έχουμε επιθέσεις, να το πούμε έτσι, από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Έχουν φάει τα λυσακά τους και συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε διαβάζοντας εδώ το τι γράφουν οι καλοί συνάδελφοι του enikos.gr. Λένε λοιπόν ότι λίγες ώρες πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης του Eurogroup, τα γερμανικά μιμίε ανέβασαν τους τόνους, δυναμίτησαν την ατμόσφαιρα, προκλητικοί τίτλοι, προκλητικά δημοσιεύματα. Ο ίδιος ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στη γερμανική ραδιοφωνία προέβησε μια σκληρή τοποθέτηση, δηλώνοντας ότι η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης είναι ανεύθυνη. Είπε ο εξαιρετικά υπεύθυνος. Ο κύριος Σόιμπλε, αναφερόμενος στα πανευρωπαϊκά κοινωνικά προγράμματα που προτείνει η ελληνική πλευρά, τόνισε ότι δεν τίθενται συζήτηση αυτά, τα χαρακτήρισε χάσιμο χρόνου. Βέβαια, κατά την προσφυλή του τακτική το τελευταίο διάστημα, να σε κάψω για να σε λείψω λάδι, δήλωσε ότι η Γερμανία δεν θέλει έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, επεσήμανε και έσπευσε να διευκρινίσει ότι προκειμένου η Ελλάδα να αποφύγει κάτι τέτοιο και να λάβει περαιτέρω βοήθεια από την ΕΕ, θα πρέπει η κυβέρνηση να πληρεί τουλάχιστον το μίνιμουμ των προϋποθέσεων. Δηλαδή ψηλή ξανθή με μπλε μάτια, θεληματικό πηγούνι, φαρδιές πλάτες. Όχι, καλέ, πλάκα κάνω, δεν θέλουν τέτοια αυτοί. Δήλωσε επίσης ο κύριος Ντάισεμπλουμ ότι του φαίνεται ότι τελικά δεν θέλουν οι Έλληνες να είναι στην Ευρωζώνη. Και χαρακτήρισε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση ως ένα μεγάλο παιχνίδι πόκερ. Τώρα μένει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης. Χαρακτηριστικό είναι και το δημοσίευμα της Welt που έχει τον τίτλο «Οι Έλληνες ζουν σε άλλο πλανήτη». Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Εμείς ζούμε στον πλανήτη της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης λόγου. Φούρνους, κρεματόρια, μόνο δικά σας. Η Βέλτ συνεχίζει γράφοντας ότι επιρρύπτει καταρχήν τις ευθύνες στην ελληνική ομάδα τεχνοκρατών και αναφέρει ότι το Σαββατοκύριακο δεν έγινε καμιά πρόοδος, καθώς και ότι οι Έλληνες δεν έδωσαν τα κατάλληλα στοιχεία για τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, μάλλον εννοεί ότι δεν φορέσαμε ζαρτιέρες, δεν βάλαμε κόκκινα εσώρουχα και δεν πέσαμε στα τέσσερα. Πάμε και στη Süddeutsche Zeitung, μα ονόματα είναι αυτά, πες μια ελευθερωτυπία, ένα κάτι της να έχουμε να πορευόμαστε.
η οποία δήλωσε ότι για άλλη μια φορά το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται ενώπιον μιας καταληκτικής ημερομηνίας. Αυτή τη Δευτέρα θα πρέπει η κυβέρνηση στην Αθήνα και οι Ευρωπαίοι εταίροι να συμφωνήσουν για την παράταση του δανειοληπτικού προγράμματος. Εάν δεν σταθεί αυτό δυνατόν, η διαχείριση του προγράμματος θα βυθιστεί στο χάος και η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Ακούγεται δραματικό, αλλά είναι ένα σκηνικό που στείνεται και ξεστείνεται στα 5 χρόνια της κρίσης. Τώρα αν μιλάμε για θέατρο βέβαια, αυτή είναι η καταλληλότερη να μας πούν για το πώς γίνεται. Και καταλήγει η εφημερίδα, δεν θα ήταν ασυνήθιστο εάν οι Ευρωπαίοι εταίροι τη Δευτέρα μάζευαν τις μαξιμαλιστικές τους θέσεις και το πιθανότερο είναι να τις παρουσιάσουν σε μια επόμενη καταληκτική συνάντηση. Πόσες φορές θα καταλήξει αυτό το ζήτημα? Βέβαια η Süddeutsche Zeitung, ναι, δύσκολη είπαμε, δηλώνει ότι το πόκερ για την οικονομική βοήθεια θα διαρκέσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ώρα όμως θα σημάνει όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλείσει την κάνουλα των χρημάτων και το ευρώ τελειώσει για την Αθήνα. Παλικάρια, άμα τελειώσει το ευρώ για την Αθήνα, θα τελειώσουν και οι δικές σας εξαγωγές προς εμάς. Και τότε να δούμε τι θα κάνετε, γιατί η Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές που εισάγει γερμανικά προϊόντα. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η Frankfurter Allgemeine Zeitung, κάνοντας λόγο για εκβιασμό της Ευρωζώνης. Άμα το πάρουμε έτσι, ναι, εκβιάζουμε, αλλά είχαμε και καλούς δασκάλους. Γράφει λοιπόν η Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι πιθανότερο από ένα Brexit είναι ότι η Ευρωζώνη θα εκβιαστεί και πάλι. Ανάμεσα στους πολιτικούς που βοήθησαν στη διάσωση, ο πολιτικός φόβος είναι ισχυρότερος από ότι η οικονομική λογική. Μάλιστα η εφημερίδα κάνει και μια πολιτική έτσι ανάλυση, λέγοντας ότι η πολιτική διάσωση που ακολουθούν όλοι αυτοί οι ηγέτες τροφοδοτεί με όλο και περισσότερους ψηφοφόρους στα ακραία κόμματα. Για την εκλογική βοήθεια θα τους βοηθήσουν υποδέμος στην Ισπανία, το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία και η Αληθινή Φιλανδή. Ποια κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Είναι κατά το «Βοηθάτε χριστιανοί, προτεστάντες, καθολικοί». Πάμε και στην τάση του Βερολίνου, η οποία κάνει λόγο για λεφτά κάτω από το στρώμα και σημειώνει πως ανήσυχοι Έλληνες αδειάζουν τους λογαριασμούς τους, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Βαρουφάκης φαίνεται χαλαρός. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι να κάνει ο άνθρωπος, να τρελαθεί από τώρα? Έχει μέλλον να το κάνει αυτό? Δεν έχει και κοτσίδες να τραβήξει? Βέβαια, η ΤΑΖΕ ως πιο μετριοπαθής υπολογίζει πως η Ελλάδα και η Ευρωζώνη τελικά θα τα βρουν. Το focus, το γνωστό focus που κατά καιρούς μας τσιτώνει τα νεύρα, κάνει λόγο για απειλή οικονομικού κράχ λόγω των αυξημένων νεκρών καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, από το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί όσο περνούν οι μέρες. Και για να μην απορείτε που πήγανε οι πρωτοκλασσάτες γερμανικές εφημερίδες, να σας πω και για την Bild, η οποία
είναι συνεπής στην προκλητική της τάση του τελευταίο διάστημα και έχει αντλήσει τον τίτλο δημοσιεύματός της από πανό που κρατούσαν διαδηλωτές στη χθεσινή συγκέντρωση υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης και γράφει η Bild: «Οι Έλληνες χλεβάζουν τη Μέρκελ με μια σβάστικα στα οπίσθια». Άπαπα, χιούμορ καθόλου. Α, παρένθεση, σας έχω νέο. Καλέ, είχαμε θέμα. Και το θέμα ακούει στο όνομα Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο γνωστός και ως καγκελάριος της Αθήνας και της καρδιάς μας. Μετά τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με δίθεν ενόχληση και αντιρρήσεις του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ σε πιθανή υποψηφιότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την Δημοκρατία, για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ξέρετε. Ο πρόεδρος της Κομισιόν διαψεύδει. Δεν έχει ενόχληση, μόνο τα φασόλια ενοχλούν. Και μάλιστα δίνει και τις ευλογίες του. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες των καλών συναδέλφων του newpost.gr, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είπε πως δεν έχει καμία αντίρρηση ο Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλλον μπερδευτήκαμε. Το θέμα δεν είναι αν τον θέλει ο Γιούνκερ. Το θέμα είναι αν τον θέλουν οι Έλληνες. Τώρα θα μου πείτε, διακοσμητικός θα είναι πάντα ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άντε να υπέγραφε καμιά χάρη, κάνα προεδρικό διάταγμα. Άντε να του πέφτανε με κανένα αυγό και κανένα γιαούρτι στις παρελάσεις. Μικρό πράγματα, βρε, για να περνάει η μέρα. Και ο Αβραμόπουλος από διακόσμηση, ξέρετε. Το έχει ο άνθρωπος, το έχει. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπέρισω Δημήτρη Πετρόπουλο, που είναι στο σπίτι του άρρωστος. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, συνάδελφο εδώ στο ραδιόφωνο, που έκανε μια εξαιρετική εκπομπή για την Άξο. Να ενημερώσω φίλους και γνωστούς που ίσως με ψάχνουν ότι πέφτει η μπαταρία του κινητού μου. Ναι, άμα έχεις τα μέσα και το μικρόφωνο, λες και τον πόνο σου. Να σας πω επίσης ότι για να επιστρέψουμε στο θεματάκι, ο κύριος Γιουνκέρ θεωρεί ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ο καλύτερος για αυτή τη θέση, καθώς τον θεωρεί κεντροδεξιό, είναι δηλαδή, και θεωρεί ότι θα αποτελήσει μια πολύ καλή πολιτική ισορροπία για τη χώρα. Και το πρόβλημα έρχεται από αλλού τελικά. Και αυτό είναι ο κακός συνδυασμός Λαφαζάνη Αβραμόπουλου. Βγαίνει ο κύριος Λαφαζάνης και λέει: «Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Αβραμόπουλο». Με άλλο πράγμα έχω πρόβλημα. Θέλω αριστερό πρόεδρο, παιδιά.
Πού να τον βρεις, κύριε Λαφαζάνη? Στην αριστερά όλοι είναι πιτσιρίκια. Παραδοσιακά τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι έτσι λίγο προχωρημένης ηλικίας, να το πω. Δεν μπορείς να βάλεις ένα τριαντάρι τώρα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε, Λαφαζάνης για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και για να επιστρέψουμε στον πόλεμο που υφίσταται η χώρα μας από τη Γερμανία, να σας πω ότι έχουν καρναβάλι τώρα στο Ντίσελντορφ. Και οι ίδιοι οι Γερμανοί βάλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους. Συγκεκριμένα, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των τελευταίων ημερών στο καρναβάλι του Ντίσελντορφ είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Άγγελα Μέρκελ. Και σας περιγράφω για να καταλάβετε. Ένα από τα άρματα που έκλεψαν την παράσταση στο παραδοσιακό αυτό καρναβάλι είναι αυτό που αναπαριστά τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κρατάει σφεντόνα, με την οποία σημαδεύει τη Γερμανίδα Καλέγγελάριο, η οποία παρουσιάζεται μονόφθαλμη ως Κύκλοψ. Ξέρετε κάτι, είναι σαν το Δαβίδ και Γολιάθ που λέμε. Μόνο που ακόμη τον νικητή δεν τον ξέρουμε. Να πούμε και κάτι για την ιστορία, ότι αυτό το καρναβάλι στο Ντίσελντορφ είναι από τα διάσημα, τα πιο διάσημα στη Γερμανία, και κάθε χρόνο προσελκύει δεκάδες χιλιάδες καρναβαλιστές. Έχει, ας πούμε, σχεδόν ίδια σημασία με το Oktoberfest. Να πούμε λοιπόν ότι στο περιθώριο του Eurogroup αυτή την ώρα έχουμε πολύ έντονο παρασκήνιο. Και όπως λένε εκπρόσωποι της κυβέρνησης, τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες είναι από πολύ κακά ως ανεκτά απλά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, διεξάγονται έντονες διαφουλεύσεις στο παρασκήνιο μεταξύ διπλωματών, και όπως διαφάνηκε από τις δηλώσεις των κυρίων Σόιμπλε, Σαπέν, Μοσκοβισί, οι εταίροι πραγματικά πιέζουν ως προς την παράταση του ισχύοντος προγράμματος. Κοινώς τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι καλά και μιλάνε για δεύτερη έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα έχουμε και τη νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα. Το ραντεβού ήταν για τις 6. Και για τα χθεσινά να πούμε ότι τέτοιες στιγμές έχει πάρα πολλά χρόνια η Αθήνα και η Ελλάδα να ζήσει. Είκοσι με 30.000 κόσμος ήταν στο Σύνταγμα χθες. Και δεν άνοιξε μύτη. Γίναμε Ευρωπαίοι. Πάμε και σε μια άλλη είδηση για να ξεφύγουμε λίγο από τα πολιτικά. Λοιπόν, έχουμε μια πρόσμενη είδηση. Την απόλυτη φρίκη στα χέρια δίστακτων κακοποιών έζησε ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος και η οικογένειά του. Οι ληστές μπούκαραν στο σπίτι του Δημάρχου και έδεσαν και φήμωσαν αυτόν και τη γυναίκα του. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα. Οι 3 ληστές μπούκαραν στο σπίτι του Δημάρχου Κηφισιάς από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όμως ο κύριος Θωμάκος τους άκουσε και όταν κατέβηκε κάτω ήρθε αντιμέτωπος μαζί τους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Δήμαρχος Κηφισιάς πάλεψε μαζί τους, αλλά οι ληστές τον ακινητοποίησαν και τον έδεσαν. Η σύζυγός του άκουσε το θόρυβο και όταν κατέφυγε να δει τι συμβαίνει, ακινητοποιήθηκε και εκείνη από τους ληστές με τον ίδιο τρόπο. Αξιοθαύμαστη ήταν η συμπεριφορά του μικρού Θωμά, του γιού τους, 9 χρονών, ο οποίος κρύφτηκε και όταν πίστεψε ότι οι ληστές έχουν φύγει, κατέβηκε και έλυσε τους γονείς του. Να πούμε ότι οι ληστές έφυγαν παίρνοντας μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Βέβαια το περιστατικό κατατρομοκράτησε και τους γείτονες του Δημάρχου, οι οποίοι δηλώνουν ότι φοβούνται. Όταν νυχτώσει φοβούνται για τη ζωή τους και αναγκάζονται να κλείνουν μαγαζιά, να κλειδαμπαρώνονται στα σπίτια. Δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μάλιστα πολλοί από τους γείτονες δηλώνουν ότι έχουν πέσει στο παρελθόν θύματα και εκείνοι ληστείων και διαρρήξεων. Θα σας κάνω να ξεφύγετε ακόμα πιο πολύ τώρα. Θυμάστε έναν αθλητή πρώην νυν φυλακόβιο που λέγεται Όσκαρ Πιστόριους. Τώρα όταν κάποιος έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για φόνο, τώρα εξαμελίας, εκπρομελέτης, δεν είναι και μεγάλη σημασία. Γιατί πρέπει να τον χαρακτηρίζουμε ως χρυσό παρολυμπιονίκη, δεν το έχω καταλάβει. Συγγνώμη, μετά την καταδίκη δεν έπρεπε να του έχουν αφαιρεθεί και τα χρυσά και τα σημαίνια και τα αργυρά. Άμα σας πω ότι μόνο αυτό δεν έχει γίνει και έχουν γίνει άλλα τέρατα.
Εδώ και 4 μήνες το παλικάρι είναι στις φυλακές για τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στένκαμπ. Και όχι μόνο δεν κακοπερνάει, αλλά αναβαθμίστηκε από κατηγορία Β φυλακισμένου σε κατηγορία Α και έχει και βασιλικά προνόμια. Ειδικότερα, ναι, εδώ θα σας σηκωθεί η τρίχα. Τα επισκεπτήρια που δέχεται αυξήθηκαν από 2 σε 3 ώρες κάθε μήνα και μάλιστα τα διαχωριστικά τζάμια μεταξύ του ιδίου και των ανθρώπων που πηγαίνουν να τον δουν εξαφανίστηκαν, μιας και πλέον μπορεί να τους αγγίξει. Η καθημερινότητά του είναι πλέον εντελώς διαφορετική από των υπολείπων κρατουμένων. Το μόνο που υποδηλώνει ότι είναι κατάδικος είναι η πορτοκαλί φόρμα που για την ώρα βέβαια είναι υποχρεωμένος να φοράει. Κυκλοφορεί μες στις φυλακές φορώντας τα ακριβά ρολόγια του, έχει το δικό του ραδιόφωνο, τα λεφτά του που μπορεί να ξοδεύει αυξήθηκαν από 6 σε 9 λίρες, μπορεί να αγοράζει σοκολάτα, ποτά και προϊόντα περιποίησης. Μη σας φαίνονται περίεργα αυτά. Θα μου πείτε, έλα ρε φίλε, μια σοκολάτα πήρε. Αν δεν είναι έτσι, γιατί σε αυτές τις φυλακές, για να πάρει σοκολάτα είναι σαν να λέμε, παίρνω χαβιάρι ας πούμε. Αγιαγιαϊ, τα βλέπω να γίνομαστε μπάχαλο με τον Αβραμόπουλο. Μετά το λαφαζάνι έχουμε και βέτο από το γλέζο. Δεν θέλει Αβραμόπουλο ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα. Ο Μανώλης Γλέζος κινείται στον ίδιο έτσι ρυθμό με το λαφαζάνι. Και στην Κουμουνδούρου λένε εκεί που τα είχαμε χύμα μας ήρθανε και τσουβαλάτα. Μήπως να ψηφίσουμε Γλέζο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λέει ο κύριος Γλέζος λοιπόν, ο υποψήφιος που θα προτείνει η κυβέρνηση για πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι πρόσωπο από το χώρο της αριστεράς. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο επισημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι όταν στην κυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ να είναι ο πρόεδρος από τη Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα. Άμα το πάμε έτσι, να είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τη Χρυσή Αυγή, ρε παιδιά. Και τούμπαλιν. Αυτό το τούμπαλιν μπορούμε να μην το δούμε ποτέ, ας πούμε. Αναφερόμενος τώρα στις δηλώσεις που έκανε ο Wolfgang Schäuble για την Ελλάδα, ο Μανώλης Γλέζος είπε πως θα μπορούσε και εκείνος να αντιστρέψει και να πει πως λυπάται για τους υπουργούς οικονομικών και την κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά δεν θα το πει. Είναι σαν να το είπε όμως.
Κάλεσε δε την γερμανική κυβέρνηση να καταλάβει πως ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να εκβιάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί απέδειξε περίτρανα με την ψήφο του ότι σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν πρόκειται να εμποδιστεί από το να ανακτήσει την εθνική του ανεξαρτησία και να βγάλει τη θηλιά που του έχουν φορέσει οι δυνάστες στο λαιμό του. Ουπς, γλίστρησε η γλώσσα μου. Δεν είπε δυνάστες, δανειστές είπε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν απέχει και πολύ. Στείλτε και κάνα μηνυματάκι, να δούμε πώς πάμε. nstv.gr / radio string. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ντάνη. Μέχρι τις 8 το βράδυ. 6 Ντάν. Τώρα θα σας πω ένα προσωπικό μου πρόβλημα, έτσι λίγο να το ελαφρύνουμε πάλι. Την ερχόμενη Δευτέρα που έχω εκπομπή, είναι καθαρή Δευτέρα. Έχετε καλή όρεξη να μ' ακούτε? Δηλώστε τώρα όσοι θέλετε να κάνω εκπομπή και ποιοι δεν θέλετε. Γιατί άμα τα αφήσετε στην κρίση μου, με βλέπω τάβλα ανάποδα σε κάνα καναπέ, βαριστομαχιασμένη. Τα ούλη σας λέω. Έλα πείτε μου τώρα, θέλετε ή δεν θέλετε? Δημοκρατία, εγώ κάνω ό,τι μου λέει ο λαός που μ' ακούει. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα για το τι συμβαίνει στο Eurogroup, πας και καταλάβετε. Σε απλά ελληνικά, γιατί τώρα από αυτά που διαβάζουμε, τα περίπλοκα και τα ένα και τα μία-ένα, δεν βγαίνει άκρη. Να σας πω λοιπόν ότι πριν ξεκινήσει το Eurogroup, όπως προείπαμε, είχε προηγηθεί μια συνομιλία Βαρουφάκη, Ντάισεμπλουμ και Μοσκοβισή. Μάλιστα, από ό,τι διαφάνηκε, το κλίμα ήταν πάρα πολύ κακό. Κανείς τους δεν έκανε δήλωση ούτε πηγαίνοντας ούτε φεύγοντας, αλλάζοντας αίθουσα δηλαδή. Σάπεν και Σόιμπλε σε ρόλο Καλουμπάτσου Κακουμπάτσου. Ο Σόιμπλε δήλωνε έξω από την αίθουσα του Eurogroup ότι η Ελλάδα ζούσε επί σειρά ετών πέραν των δυνατοτήτων της, και αυτό δεν είναι βέβαια ψέματα, και ότι η Ευρώπη δεν σκοπεύει να δώσει άλλα χρήματα χωρίς εγγυήσεις. Όσα έχω ακούσει μέχρι τώρα δεν με έκαναν πιο αισιόδοξο. Φαίνεται να μην έχουμε κανένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα, δήλωσε ο Σόιμπλε κατά την άφιξή του στο Euro Working Group. Βέβαια, ο κύριος Σόιμπλε, ξέρετε, έδειξε και την κατανόησή του. Δεν έχουμε σύνδρομο Down, κύριε Σόιμπλε. Κυβέρνηση αλλάξαμε. Και για να μην παρεξηγηθώ, ούτε τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν ανάγκη από λύπη και ίκτο, έτσι.
Τώρα από την πλευρά του είπαμε, ο Σόιμπλε είναι ο κακός μπάτσος. Ο καλός μπάτσος πάλι, που ακούει στο όνομα Μισελ Σαπέν, ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια άμβλυνση των πολιτικών λιτότητας και μια νέα συμφωνία για το χρέος. Αλλά κάλεσε την Ελλάδα και αυτός να παρατείνει το τρέχον πρόγραμμα ώστε να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω συνομιλίες. Λυσάξαμε να μιλάμε. Κάνα ποτήρι νερό, ρε παιδιά. Δήλωσε ο κύριος Σαπέν, η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εμείς πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Μέχρι στιγμής όμως αυτό φαίνεται να είναι μονόδρομος. Δηλαδή μόνο εμείς πρέπει να σεβαστούμε, οι άλλοι μπα τίποτα. Και τα μούτρα συνεχίζονται. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Πιέρ Μοσκόβιση, απέφυγε να εκτιμήσει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Γιατί? Να σας πω εγώ, γιατί τίποτα δεν θα συμβεί. Δεν θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Αλλά σε ένα παιχνίδι πόκερ δεν αποκαλύπτεις ούτε τα χαρτιά σου, ούτε τις προθέσεις σου, ούτε τις μπλόφες σου. Μάλιστα, σύμφωνα με δύο ευρωπαϊκές πηγές που μίλησαν στο γαλλικό πρακτόριο και δεν αναφέρονται ποιες είναι, στο σημερινό Eurogroup δεν θα υπάρξει κάτι περισσότερο από μια συμφωνία επί της αρχής. Χρειαζόμαστε μια τέτοια απόφαση που να αναφέρει ότι η Ελλάδα θέλει να συνεχίσει το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή ένα πρόγραμμα εντελώς νέο. Πρόγραμμα να είναι και ό,τι να είναι. Μάλιστα, από ό,τι δηλώνουν αυτές οι συγκεκριμένες πηγές, τέλος πάντων, ό,τι είναι να αποφασιστεί σήμερα, δηλαδή το τίποτα, θα αποφασιστεί χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Το τίποτα είναι τίποτα. Τι λεπτομέρειες να έχει ένα τίποτα? Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λένε ότι το σημερινό Euro Working Group είναι μια ξεπέτα. Μας ξεπετάνε. Μπας και κόψουν τον εκβιασμό. Τώρα, εδώ που το λέμε, εκβιασμό κάνουν αυτοί. Εμείς διεκδικούμε. Χωρίς ζαρτιέρες και χωρίς μαστίγια στα χέρια. Για να μην αναρωτιέστε όσοι βλέπετε, με βλέπετε και δεν με ακούτε. Ψάχνω και εγώ να δω τα τελευταία νέα, να σας ενημερώσω για το Eurogroup.
Α, και ένα μήνυμα προς τη Γερμανία. Έμαθα ένα καλό έτσι και λέω να το πω. Το πιο επικίνδυνο μέσο μαζικής μεταφοράς, ναι, στη σημερινή εποχή, δεν είναι ούτε το αεροπλάνο, ούτε το αυτοκίνητο, ούτε το ποδήλατο. Είναι το καλάμι. Ξέρετε αυτό που υπεύουν διάφοροι, αυτό. Θα ήθελα βέβαια να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Έχετε σκεφτεί εάν δεν τα βρουν με την Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι έχει να γίνει με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών? Τη σφαγή που θα γίνει στα ευρωπαϊκά προϊόντα? Τι σκέφτηκε κανείς? Λοιπόν, εδώ έχουμε και μια έκπληξη τώρα. Έχει έρθει ένας καλός συνάδελφος και εδώ συνέτερος. Συνέτερος στο κατάστημα. Ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης. Που σας έλεγα στην αρχή τα καλύτερα για την εκπομπή του. Μας έκανε την έκπληξη. Κάτσε Παναγιώτη να χαμηλώσουμε τη μουσική, γιατί όλα μαζί δεν γίνονται. Για μίλα μας λίγο, για πες μας. Καλησπέρα, ακούγεσαι όμως. Θα μας πει κανείς, παιδιά, να ακούγεται ο Παναγιώτης? Ένα-δύο. Μας ακούει κανείς? Κάποιος θα μας ακούει. Στείλτε μήνυμα. Κάτσε πιο κοντά. Όχι, θεωρητικά ακούγεσαι. Στείλτε μήνυμα. Για πες Παναγιώτη, πώς από εδώ? Κοίταξε. Είχα στο μυαλό μου να έρθω κάποια στιγμή και επειδή λίγο ψηλοσυζητήσαμε πότε θα συναντηθούμε, είπα να το κάνω πιο γρήγορα τη συνάντηση. Είπες να το επισπεύσεις. Και καθώς γυρίζω από τα Βόρεια Πράστια που πρωινή, είπες να περάσεις. Είπα να περάσω, είπα να πάρω προσκλήσεις. Για πες μας, έχουμε και κάτι εδώ πέρα που το είδα και εγώ στο Facebook. Παιδιά, μπείτε και στο Facebook. Έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι γενεθλίων. Γενεθλίων. Γιατί ο σταθμός γιορτάζει 2 χρόνια. Α, ο σταθμός 2 χρόνια. Και η εφημερίδα της Ένωσης Γραπτών Ηλεκτρονικού Δημοκρατικών Τσέχων Μέσων, η εφημερίδα Προφήτης της Νέας Μήνης, κλείνει 1 χρόνο. Α, ωραία. Έχουμε γενέθλια και γενέθλια. Θα κόψουμε και τούρτα. Μην τα πούμε όλα. Δεν θα. Τις εκπλήξεις δεν θα τις πούμε. Πού θα γίνει, έχουμε να μας πούν τα παιδιά. Βεβαίως. Να ακούσουν τα παιδιά, να δώσουμε και καμιά προσκλησούλα. Και όπως έλεγε και ο Τζίπολη. Ναι. Λίσο Γερμάν. Πού τον θυμήθηκες?
Είσαι μικρό κορίτσι, δε. Ω, μην το λες. Μην λέμε ηλικίες τώρα στο ραδιόφωνο, δεν κάνει. Αλλά μην το λες. Λοιπόν, για πες. Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σας καλούμε να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλιά μας στο Funky Monkey Cafe Bar επί της Αβραμητίου 44 και Κοραή στη Νέα Σμύρνη. Αβραμητίου 44 και Κοραή στη Νέα Σμύρνη, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από τις 11 και όσο πάει. Όσο πάει λέγοντας, πρωί. Προσφέρει το μαγαζί και πρωινό. Α, προσφέρει το μαγαζί πρωινό. Θα έρθω. Θα έρθω, μην το συζητάς. Με εξαιρετικά ντονατσάκια. Νανού. Διαφήμιση. Θέλω. Την είχες όμως. Ναι. Θέλω κι εγώ. Λοιπόν, αν ακούει ο κύριος, κυρία Νάνου. Τι είναι ο ιδιοκτήτης, άντρας, γυναίκα? Κύριος. Α, λοιπόν, αν ακούει ο κύριος Νάνος, δεχόμαστε χορηγία. Ε, δεχόμαστε. Και εμείς θα σας κάνουμε εδώ θαύματα. Εντάξει, λίγο στην εκπομπή μας, κάθε Πέμπτη που έχουμε. Λίγο έτσι, επειδή έχουμε. Είμαστε μικρασιάτες και έχουμε τάσεις φιλοξενίας. Θέλουμε να περνάνε πολύ ωραία οι καλεσμένοι μας. Γι' αυτό και τους. Εμένα παντός μου φτιάξει τη διάθεση, έτσι. Δεν το συζητάμε. Να τους τρατάρουμε κάτι τι. Ανάλογα βέβαια με την περιοχή. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή, οφείλω να ομολογήσω, γιατί έκατσα και την άκουσα σχεδόν μέχρι το τέλος. Ήταν πολύ ωραία με τα όργανα κτλ. Μάθαμε και πολλά για το νησί. Ήταν όντως πολύ, έτσι. Καταρχήν είναι το πρώτο live που γίνεται σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη, αν θέλεις, απόπειρα. Ναι. Μου δώσαν το ok τα παιδιά, η τεχνική μας. Ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλεις, πάντα έχω ένα ενδιασμό για το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ καλό πάντως. Εμένα μου άρεσε. Περιμένω να δω μετά το μοντάζ την εκπομπή. Όλο αυτό περιμένουμε. Πάντα όταν κάνουμε εκπομπή, αυτό περιμένουμε. Αλλά πήγαν όλα πολύ καλά. Όχι, ήταν ωραία. Ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία παρέα. Με κέφι, τρελό κέφι. Η οποία παρέα θα την ξαναγνωρίσουμε, θα ξαναρθούνε. Μου δώσανε με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να μπορώ να καλέσω και άλλους καλλιτέχνες. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν το είχα τολμήσει τόσο καιρό. Ιδιαίτερα καλλιτέχνες και από την Κρήτη και από τον Πόντο. Mm-hmm. Θα κάνουμε πολλά πράγματα τότε. Να κάνουμε. Εδώ. Δηλαδή, εγώ περιμένω την επόμενη σου εκπομπή. Θες να μας πει περίπου ποιο θα είναι το θέμα? Δώσε μας μια ιδέα. Κάτι. Είμαι ανάμεσα σε δύο θέματα, γι' αυτό δεν είναι. Α. Πάντως θα είναι κάτι δυνατό και κεφάτο. Δεν θα έχουμε live αυτή τη φορά, αλλά θα είναι λίγο μέσα στην εποχή. Δηλαδή, λόγω των ημερών. Α, απόκριες, κάτι. Απόκριες, λίγο σαρακοστή που έρχεται, λίγο απ' όλα. Εμείς μου φαίνεται θα κάνουμε καλή. Λοιπόν, θέλω να σου προτείνω τώρα να κάνουμε εκπομπή εμείς οι δύο μαζί, Καθαρή Δευτέρα. Καθαρή Δευτέρα. Λοιπόν, ρώτησα προηγουμένως τους ακροατές, θέλετε να κάνω εκπομπή Καθαρή Δευτέρα? Δεν απαντάνε γιατί ξέρουν, οι περισσότεροι είναι και φίλοι. Δεν απαντάνε, σου λέει τι θα μας δίνει μετά. Όχι. Εσύ τι λες? Γιατί η γιορτή είναι, να το ρίξουμε στη βαριά πολιτική πάλι, δεν αξίζει τον κόπο. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν. Για πες τι ιδέα είναι έχεις. Είναι η μέρα, θα το πάμε και λίγο παραδοσιακά, ναι. Όπου όντως γίνεται, ας το πούμε και η εσωτερική, ας το πούμε προς κάθαρση. Κάθαρση. Σωστά. Γίνεται, καθαρίζουμε το σπίτι, τα πάντα. Και ετοιμαζόμαστε για τη Σαρακοστή. Και μετά τη Σαρακοστή έρχεται και. Τα πάθη. Τα θεία. Τα θεία πάθη. Μπορούμε να προτείνουμε το εξής. Για βες. Εγώ έχω βρει κάτι ωραίους μεζέδες. Ναι. Χαμηλού κόστους. Ωραία. Αρκετά. Ναι. Κάποιους είχαμε και εδώ μάλιστα. Mm-hmm. Που πήραμε το ISO. Καλό. Για πες. Οπότε. Να κάνουμε λες Σαρακοστή. Ναι, να κάνουμε Καθαρή Δευτέρα. Open. Εκπομπή. Ωραία. Φίλες, ελάτε. Καθαρή Δευτέρα. Μαζί θα είμαστε, 6 με 8. Καθαρή Δευτέρα. Θα περιμένουμε μετά και Καραφανάση, μετά από μένα, να κάνουμε πάρτι. Μέσα. Ωραία.
θα το οργανώσουμε και θα σας ενημερώσουμε και με καινούργιες αναρτήσεις. Έχουμε πολύ καλό ούζο και τσιγκουδιά. Βίρλα θα γίνουμε. Ναι. Επίσης, μπορώ τώρα να σε κεράσω και τσιγκουδιά, αν θέλεις. Άστο, γιατί δεν είναι. Είναι σπιτική από την άξο. Θα εξαρτηθεί από τον καιρό που έχει απάνω. Τι καιρό έχει? Έχει ψύχρα. Έχει, Μήπως άρχισε να βρέχει? Όχι. Καθώς. Την προηγούμενη Δευτέρα το έπαθα αυτό. Μπαίνω με καλοκαιρία. Μπήκαμε κρύο. Στους φίλους ακροατές ότι από την Τρίτη το βράδυ τρίτη βράδυ χαλάει ο καιρός. Ναι. Πέφτει θερμοκρασία. Και πολύ κιόλας λέει. Κάτι και άκουσα και για χιόνι στα παραθαλάσσια, έτσι. Που σημαίνει ότι αν χιονίσει νότια θα τη φάμε και εμείς. Αναμένεται και ξανά χιονόπτωση. Αχ, Παναγία. Μέχρι την Πέμπτη. Λέει ότι το κρύο σκοτώνει τα μικρόβια. Εγώ ξέρω ότι οι μισοί μου φίλοι και κοντεύουν και οι άλλοι μισοί πέφτουν τάβλα, τα ανάσκελα. Με πυρετούς, με καταρροές. Με αυτό δεν σκοτώ. Σκοτώνω έναν άνθρωπο που σκοτώνει τα μικρόβια. Δεν έχουν κάνει την καλή παρέα, ας πούμε, λίγο να βάζουν κάτι έτσι πιο ζεστό μέσα τους. Καλή παρέα. Κρύο καιρός για δύο. Κρύο γερό για τσίπουρο. Κρύο τέλος πάντων για ωραία εγώ, πράγματα. Επειδή έχω κάνει παρέα πάνω από 20 χρόνια με φίλους από την Κρήτη, έχω εκπαιδευτεί. Έχεις εκπαιδευτεί, εσύ στην καλή ρακή. Βέβαια. Και στο καλό ρακόμελο. Σωστά. Συνταγή για ρακόμελο έχεις. Καλή. Έχω. Η κλασική, δηλαδή μισό-μισό. Η κλασική είναι ότι ζεσταίνουμε, ανάβουμε τη φωτιά, ζεσταίνουμε λίγο την κατσαρόλα, να αρχίσει να πάει το μάτι, βάζουμε την κατσαρόλα, βάζουμε. Το ρακί. Το ρακί, να αρχίσει η πρώτη το βράσιμο, να πάρει. Βράσιμο. Ρίχνουμε. Όσο ρακί, τόσο μέλι. Εξαρτάται από το πόσο γλυκό το θέλουμε. Ναι. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα λίτρο. Ναι. Μπράβο, το πάμε με ποσότητες. Στο λίτρο πόσες κουταλιές μέλι θα βάζεις? Στο λίτρο, αν ήταν μισό κιλό το βαζάκι, ναι. Γύρω στα 250-300. Α, το 1/4 δηλαδή, ναι. Περίπου. Ίσως και λίγο περισσότερο. Εξαρτάται τώρα, αν κάποιος το θέλει πιο γλυκό, μπορεί να το τσιμπήσει και λίγο. Κανέλα. Κανέλα. Γαρίφαλο. Γαρίφαλο. Κάποιοι βάζουν. Ναι. Έχω ακούσει για μήλο και πορτοκάλι. Σε φέτες μέσα την ώρα που βράζει. Ναι, είναι μια παραλλαγή. Πιο φρουτώδες. Είναι μια παραλλαγή. Αν θες να μείνεις στο κλασικό, μένεις σε. Κανέλα, γαρίφαλο. Παίρνουν τη δεύτερη βράση. Δεύτερη βράση. Και το βγάζεις. Το προσέχουμε λίγο. Ναι, μας πάρει. Μη μας τεινάξει κιόλας. Ναι. Σωστά. Και μετά το βγάζουμε τη φωτιά. Σουρώνουμε. Το σουρώνουμε. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Και είναι μια ωραία συνταγή να την κάνετε τώρα που κάνει και κρύο. Να πάρετε λίγο ζέστη. Για κάτσε βρε Παναγιώτη να δούμε τι παίζει εδώ πέρα με το Eurogroup τώρα. Κοίταξε, να σου πω την άποψή μου. Για πες την άποψή σου, γιατί με ενδιαφέρει. Ενός απλού ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί. Είναι η πρώτη φορά, θα πω δύο πράγματα. Πρώτο, ναι. Είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ασχολείται με τη χώρα μας. Ναι. Μάλλον ας το πούμε πρώτη φορά ουσιαστικά, γιατί η πρώτη φορά ήταν όταν οι Αμερικάνοι υμνούσαν την χάρη στην Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Τα φώτα τότε. Αλλά σωστά. πραγματικά πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών που να εξυπνεί 100% την Ελλάδα, για την Ελλάδα και να ασχολείται. Δεν το έχουμε ξαναδεί τόσο ανοιχτά. Ναι. Ο λόγος. Γιατί πίσω από τον Αλέξη κρύβεται η λέξη. Όπω, ναι, αυτό είναι. Πίσω από τον Αλέξη κρύβονται και οι λέξεις. Αχ. Λοιπόν, είναι ότι έρχονται οι αγαπητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί Ρώσοι, ναι, να μας αγκαλιάσουν. Και επειδή την πρώτη φορά δεν το καταφέρανε και έφυγε εκφοβιζόμενος ο τότε πρωθυπουργός, ναι, αυτή τώρα τη φορά δείχνουν ένα πιο θάρρος, τουλάχιστον έτσι μια δείχνει, σβελτάδα. Μια σβελτάδα. Άλλο στοιχείο, σε ευχαριστώ που με συμπληρώνεις, είναι ότι από την πρώτη μέρα εμείς είπαμε ότι θα είναι άσπρο αυτό και είναι άσπρο αυτό. Ναι.
Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι υπέρ κανενός, απλώς καταγράφω γεγονότα. Θα σου πω ένα πράγμα πάνω σε αυτό που λες τώρα, μια μικρή παρένθεση, ότι πλέον εδώ που έχουμε φτάσει, ο καθένας μας μπορεί να πιστεύει ή άσπρο ή μαύρο ή κόκκινο ή κίτρινο ή μπλε, αλλά αυτή τη στιγμή κανένας μας δεν έχει το περιθώριο να πιστεύει σε αυτό που πιστεύει. Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη, αφού φτάσαμε εδώ, να βάλουμε πλάτη να πετύχει αυτό. Γιατί αν δεν πετύχει, τη βάψαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Χαρίζουμε σε CD-DVD το χορό του Ζαλόγκου μετά. Αυτό να μου πεις. Και με βίντεο. Πώς θα πέσετε σωστά. Μη σπάσετε κανένα δεντράκι. Σωστό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να ολοκληρώσω τη σκέψη. Ναι, ναι. Το πρώτο στοιχείο ήταν αυτό που ξαφνικά υπήρξε μια αγάπη από τον κύριο Ομπάμα. Α, και από τον, ναι, και από τον κύριο Πούτιν. Ο κύριος Πούτιν, λοιπόν, λέει ότι εγώ βάζω πλάτη, mm-hmm. Σας βοηθάω στην εξόρυξη, θέλω να κατεβάσω τα πλοία μου στη Μεσόγειο, θέλω να στρέψω τον αγωγό που θα περνάει από εσάς, να φτιάξει τις υποδομές για να περνάει ο αγωγός του αερίου. Σωστά. Αυτό σημαίνει χιλιάδες εκατομμύρια, ίσως και εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. και πάρα πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Ναι. Που πριν το 2010 δεν ευόβησε να συμβεί αυτό. Ναι. Εγώ είμαι για τις εξής άποψεις. Αφού μόνοι μας ή δεν μας αφήσαν ποτέ, ναι, να κάνουμε εξόρυξη του πετρελαίου, ναι, ή του αερίου, που πραγματικά τουλάχιστον έχει από έγκυες μελέτες, στο υπέδαφος είναι στο πώς θα οικόπευε μεταξύ Κρήτης Κύπρος, ναι, και μεταξύ Κρήτης Καστελόριζο, καθώς και ψηλά προς το κατάκολο. Ναι. Είναι τρία σημεία τουλάχιστον, τα οποία η παραγωγή τους, από ό,τι λένε από τις έρευνες, ναι, πολύ σύντομα, το πολύ σύντομα για να γίνω ακριβολογός, ναι, μπορεί σε μια πενταετία, mm-hmm. από τότε που θα ξεκινήσει η εξόρυξη, ναι, να δούμε μια άλλη Ελλάδα. Ναι, δεν αποκλείεται αυτό. Ένα μικρό Κατάρ. Ναι. Τι φαντάζεσαι. Λέω εγώ. Βέβαια, θα πω το συν και το πλήν. Το συν, ναι, είναι ότι σε πολλές πετρελαϊκές χώρες η χώρα πλούτησε και ο λαός ψώφισε στην πείνα. Το έχουμε δει, όχι, να γίνεται. Όχι σε όλες τις αραβικές χώρες. Όχι σε όλες. Η Σαουδική Αραβία νομίζω ότι αποτελεί μία εξαίρεση. Μαζί, αλλά με τα Εμιράτα που έχει. Ναι. Βέβαια, εκεί είναι το στίχημα του λαού και των κυβερνώντων που έχει επιλέξει. Ναι. Επίσης, με αυτό το στίχημα βάζεις πλάτες, λες, κοιτάξτε, εγώ θέλω το 30%. Ναι. Θέλω 30-35%. Ναι. Καλύπτομαι. Ή 40%. Ναι. Το 60% κάνεις μία κοινοπραξία. Ναι. Και λες, εσύ θα πάρεις τις γεωλογικές μελέτες. Ναι. Εσύ θα πάρεις, θα συμμετάσχεις στη γεώτρηση. Στην εξόρυξη, ναι. Και θα έχεις και αυτό το όφελος. Ναι. Θα είναι ένα, στον δύο, από τρεις. Από εδώ, από εκεί, ναι. Πάρα πολύ απλά. Ναι. Αλλά δεν θα μου ξαναφέρετε. Θα μου βάλεις πλάτη. Ναι. Άλλους. Από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Λάθρομετανάστες εννοείς. Ή εννοείς να. Γενικότερα. Α, γενικά. Για να μην ονοματίσω και χαρακτηριστώ. Ναι, εντάξει. Από άλλες χώρες. Για να μου αλλοιώσουν τη σύνθεση του πληθυσμού. Αυτό, γιατί είναι πολύ σωστό που λες. Γιατί αυτό πάει να γίνει. Εννοείς. Να αλλοιώσουμε τη σύνθεση του πολιτισμού. Να αλλοιώσουμε τα χαρακτηριστικά μας. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Ακριβώς το πέτυχες, τόσο είναι τα χρόνια. Εγώ μάλιστα θα σου πω, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας από τους ακροατές, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι. Δεν φταίνε οι άνθρωποι που έρχονται. Μπράβο. Δεν είναι ο μετανάστης που έρχεται. Είναι οι νόμιμα πολιτικές να δουλέψει. Που φταίνε. Είναι οι πολιτικές. Γιατί πάντα, αν δεν ξέρω αν θυμάσαι, που θα θυμάσαι βέβαια, πάντα τους χρησιμοποιούσαμε. Μπορεί να κερδίσαμε, συγγνώμη, ψευδεκόσμιο, ναι, κάποια χιλιάδες ευρουλάκια. Και ψήφους και κυβερνώντες. Ευρώ. Γιατί τέτοιες ήταν οι συμφωνίες κατά το τραπέζι. Ναι. Αλλά οι τόσο ανεγκέφαλοι, όλοι οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Ναι.
δεν σκεφτήκανε την τόσο μεγάλη αλλίωση. Όχι, δηλαδή, ναι, μπορεί και κάποιοι να βάλανε στην τσέπη τους κάποια ευρουλάκια, αλλά ήταν τόσο ανεγκέφαλοι. Μην ξεχνάς ότι πάντα αυτό που πήγα να σου πω, ότι πάντα οι μετανάστες ή οι λαθρομετανάστες ή όπως θες πες τους, ήταν το μέσο για να βγαίνει μια κυβέρνηση. Θυμάσαι πόλεις της ελληνοποίησης είχαμε, ξαφνικά και γρήγορα μπαμ, ήταν κάτι σαν το του 61-63, από ό,τι ήταν που ψηφίσαν και τα δέντρα. Εδώ ψηφίσαν και οι πέτρες, ας πούμε, εντάξει. Αλλά ναι, έχουμε υποστεί αλλίωση, αυτό είναι γεγονός. Και εγώ δεν λέω να το πάμε στο εντελώς άλλο άκρο, κανείς μες στη χώρα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που μας συνέβη. Γιατί ειδικά από το 93 και μετά, που άφησε, να μην ξεχνιόμαστε, ο Σαμαράς άνοιξε τις πόρτες, έτσι. Αυτό δεν το συγχωρεί κανένας λοιπόν, Έλληνας. Θα θυμίσουμε λοιπόν στο αγαπητό κοινό τις φράσεις που ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, νυν Πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη είχαν πει, άνοιξε, του έλεγε, για να έρθουν στη γη της απαγγελίας. Ναι, γιατί τότε θεωρούμασταν... Όμως ο Ευρύν Χότζα άνοιξε όλες τις φυλακές. Εννοείται, και άφησε έξω τους κατάδικους. Χωρίς να ελέγξουμε ποιος έρχεται. Ποιον μπάζουμε στη χώρα, τέλος πάντων. Εκεί ναι, φάνηκε ότι δεν έχουμε σύνορα να αλλάξουμε. Είναι τόσο μεγάλη η γεωπολιτική θέση της χώρας. Τόσο σημαντική, ναι. Τόσο σημαντική, και αυτός είναι ο λόγος που μας σώζει και δεν έχουμε ακόμη χρεοκοπήσει. Αυτό είναι γεγονός. Υπήρξε μάλιστα ένα δημοσίευμα, σε διακόπτω, του Bloomberg που είπε, τι είπε ο Βαρουφάκης στο αυτί του Σόιμπλε, και λέει το Bloomberg, αυτό που έπρεπε να πει ήταν μία λέξη και αυτή είναι γεωπολιτική. Λες αυτή τη λέξη και τελειώνεις, δηλαδή εκεί σταματάνε πλέον και να σε πιέζουν. Να πούμε όμως κάτι άλλο που διάβασα πολύ πρόσφατα στο διαδίκτυο, είναι τα μέταλλα, τα ευγενή μέταλλα, ναι, που έχουμε. Ο ρηκτός πλούτος ναι, που έχουμε, που δεν υπάρχει τέτοια ποσότητα αλλού. Ναι. Πρώτον, έχουμε πλουτόνιο. Ναι. Έχουμε πλουτόνιο, ε. Έχουμε πλουτόνιο. Έχουμε από τις μεγαλύτερες ποσότητες σε ασίμι. Είμαστε στις πρώτες χώρες σε βολψίτη. Ναι. Έχουμε άλλα ευγενή μέταλλα τα οποία είναι ειδική κατηγορία στα διεθνή χρηματιστήρια. Ναι. Είμαστε από τις πρώτες χώρες. Και δεν το εκμεταλλευόμαστε, βέβαια, έτσι. Και δεν είναι μόνο σε μία περιοχή της χώρας. Ναι. Είναι διάσπαρτα στον ελληνικό χώρο. Ναι. Έχουμε από τα καλύτερα μάρμαρα. Πεντελικό, Καρίστου. Έχουμε στη βαριά βιομηχανία, στο κομμάτι στα τσιμέντα. Ναι. Δηλαδή, αυτή η βιομηχανία με τα τσιμέντα που λες, πόσο την ρήμαξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τιτάνας, Ηρακλής, Αγιέτ. Στο όνομα της Αγιέτ, Ηρακλής, γινόντουσαν τέρατα. Ακριβώς γιατί ήταν προσοδοφόρα. Έχουμε επίσης, και τώρα ανακαλύπτουν και βλέπω ότι ξαναδίνουν όφηση στα γεωργικά προϊόντα που μας είχαν απαγορέψει να παράγουμε. Γιατί, όχι απαγορέψει, απλά σε περιορισμένες ποσότητες. Είχαν περιορίσει ποσότητες και εξαγωγής. Ένα αυτό. Δεύτερο, όταν... Τώρα πάω θα κάνω μια γρήγορη αναδρομή. Για πες. Όταν για πρώτη φορά, για να πούμε και πώς ήρθε και το έλλειμμα και το χρέος. Ναι. Ανεβαίνει χωρίς καμία, θα το πω από οικονομική άποψη. Ναι, για πες. Ανδρέας Παπαβραίου, ο έμνηστος. Ναι. Θα δώσουμε στα κουρασμένα γιατιά σύνταξη. Ναι, στα τιμημένα. Τιμημένα. Θα δώσουμε στην αγροτιά χρήματα. Να τα τρώνε στα μπουζούκια. Ναι. Και οι από κάτω τρελαθήκαν. Εντελώς. Εννοείται αυτό. 81-83 λαδόθηκε το εντεράκι του Έλληνα. Ναι. Αλλά αυτή ήταν η μία πλευρά. Ναι. Η άλλη πλευρά ήταν ότι δεν είπε ότι εγώ τα παίρνω από δανεικά και θα δανειστώ κι άλλα. Μετά, στο βάθος χρόνου, καταρχήν να πούμε και ένα αστείο. Για πες. 81-83 είδαμε τα περισσότερα πιάτα να σπάνε στις πίστες, επί οδού λεωφόρου Συγκρού, στα Τσανικτάδικα και όχι μόνο.
ever. Ναι. Επίσης ανθίσανε όλα τα στριπτιτζομπουζουξίδικα της Εθνικής Οδού από Σουφλή μέχρι Αθήνα. Ταυτόχρονα όμως ήρθαν τα πρώτα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ναι, ήρθαν. Που γίναν πακέτα αντελόρ. Αλλά που... δεν τα χρησιμοποιήσαμε σωστά αυτά. Που γίναν επιδοτήσεις. Αυτά τι τα κάναμε. Τα φάγαμε, τα μπουζούκια. Ένας έβγαζε, έπαιρνε ένα τρακτέρ και άλλοι το βγάζαν φωτογραφία και παίρνανε επιδοτήσεις. Εννοείται. Ένας είχε ένα κοπάδι. Ναι. Ο ένας έπαιρνε το τζιπ, δεν ήταν αγρότης και το βγάζε στο κολονάκι βόλτα. Γεμίσαμε τζιπ. Οπότε, αλλά την επιδότηση την έπαιρνε. Εντάξει. Υπήρξαν όμως και μεγάλες ασυδοσίες, γιατί έλεγε, θέλεις μια σύνταξη? Ναι. Θα σου κανονίσω εγώ. Άμε. Ποιες ήταν το πιο προσωθόρο επάγγελμα τη δεκαετία 60-70? Αγρότες και δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι. Φυρωροί στις πολυκατοικίες. Φυρωροί. Η πρώτη αυτή προσωθόρο. Αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν το ξέρω. Ήτανε το να έρθεις από το χωριό, ναι, και ο θείος, ο μπάρμπας ή ο πολιτευτής ή ο, ναι, βουλευτής να σε βάλει σε μια βεσούλα. Οι πρώτες θέσεις εργασίας ήταν φυρωροί σε μεγάλα, ωραίο, κτίρια. Πολύ ωραίο. Ναι, γιατί θεωρώ κρατάγανε και το κηλικείο των επιχειρήσεων και αυτά. Ήταν μια θέση που πήγαινε μετά οικογενειακά. Α, ωραία, κληρονομικό δικαίωμα. Μια χαρά. Μια χαρά. Γιατί μετά δεν μπορούσε κάποιες ώρες να δουλέψει. Έφερε και τον Ανιψούδη. Και το Ανιψούδη και την Κορούλα. Να θυμηθούμε πόσο επίκαιρες είναι πάντα ελληνικές ταινίες. Θυμάσαι, λεωφόρος, οδός Τουρνάρα 288. Φοβερή. Συνεχίζω όμως, λέω και άλλα. Ναι, όχι, λέει. Κάνω παραλληλισμούς. Κάνουμε ωραία κουβέντα. Όμως, κάποια στιγμή. Στον άξονα του εισοδήματος και των επιτοκίων, άρχισαν να ανεβαίνουν με τρελό ρυθμό τα επιτόκια, ναι, να έχουμε φτάσει στο 26% επιτόκια. Α. Να λένε οι επιχειρήσεις, πρόεδρε, δεν αντέχουμε, θα πνιγούμε, δεν μπορούμε να δανειστούμε. Δεν με νοιάζει. Mm. Λυθέκουμε χρήματα, κάνε κάτι, αυτό θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις, ναι, τότε. Τι συνέβη τότε, θα το λύσω εγώ. Κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων. Α, ναι. 1 εκατομμύριο για να μην βρεθούν στο δρόμο. Γίνανε υπό την ομπρέλα, ναι, του κράτους κρατικοί υπάλληλοι. Τι ωραία. Να το κόστος. Βέβαια. Το δημοσιονομικό, να το κόστος που βάλαμε στο κεφάλι μας. Και ένα δημόσιο και τέρας. Τότε ήταν που λέγαμε ότι ένα κάθε παιδί που γεννιέται, ναι, την εποχή εκείνη, σε σημαίνει να έλεγχαν πάνω από 3.000. Χρωστάει ήδη. Με το που γεννιόταν την περίοδο εκείνη, τη δεκαετία του 80, χρώσταγε 1 εκατομμύριο και κάτι. Παναγία. Σε δραχμές. Τώρα θα χρωστάει 3. Τώρα θα χρωστάει 3 σε δραχμές. Μην το κάνουμε, είναι και αποκρίζεται, δεν λύκω. Ναι, άστο. Πάει στα κομμάτια, όντως. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο. Ωραία, κουβέντα κάνουμε. Πώς το βλέπεις τώρα, πες μου την εκτίμησή του. Πώς το βλέπεις να πηγαίνει. Προχωράω. Για πες. Θέλω να φτάσω σε ένα όνομα. Για πες. Φτάνουμε επί περίοδο Σιμίτη. Ναι. Τα πράγματα πάνε να μπουν λίγο σε μια σειρά. Mm-hmm. Έχουμε μια παρένθεση και του Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματικά λίγο προσπάθησε να το μαζέψει. Αυτό είναι αλήθεια. Και ας μην του το αναγνωρίζουν, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Τον ρίξανε ό,τι κάνανε. Δεν τον άφησε. Ξέρουμε, ναι, ποιος δεν τον άφησε τώρα. Τα ξέρουμε αυτά. Και την περίοδο που γίνεται μια μελέτη, αναλογιστικές μελέτες, ναι, για τα ταμεία. Λέει, τα ταμεία δεν μπορούν, κάτι πρέπει να κάνει. Ναι. Του λένε, και λένε, εμφανίζεται ο απομηχανίστε ως κύριο Χριστοδουλάκης. Αναγία. Ναι. Και λέει, το έχω. Το έχει ο άνθρωπος. Το έχω, παιδιά. Σας έσωσα. Ομολογιακό δάνειο. Και αυτά θα μας δίνουν και ρέστα. Έτσι. Όντως. Και μείναμε για κάτι ψηλά και κλείσαμε για κάτι τρίμηση. Ξέρεις, τα γύρω-γύρω, ναι. Πότε πληρώθηκε το ομολογιακό δάνειο τελευταία δόση? Πότε? 2010 καλοκαίρι. Α, τώρα κοντά. Ναι. Τώρα πρόσφατα. Καλά είναι. Εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες μπορεί και να έχει ανακοινωθεί. Ο κ. Χρυστοβουλάκης αναλαμβάνει αντιπρόεδρο στην Τράπεζα Πυριός. Α, δεν το έχω δει αυτό κάπου. Αυτό δεν το έχω δει κάπου. Το κάνουν λίγο γαργάρα τώρα. Όχι, θα ανακοινωθεί, αλλά ήδη στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Κυκλοφορεί. Ναι. Στους οικονομικούς, έτσι, συντάκτες. Να πούμε και για ένα άλλο όνομα. Για πες.
στην Εθνική Τράπεζα αλλάζει η ηγεσία. Ναι. Και ένα από τα ονόματα που ακούγεται είναι της... εγώ δεν ξέρω σαν καθηγήτρια. Ναι. Της κυρίας Κατσέλη. Αλήθεια. Χρεμάνα, γιατί δεν με έκανες πρόεδρο της ΕΡΤ, γιατί Παναγία μου. Ωραία. Και αυτή η γειτονιά έχει βγάλει βουλευτές αρκετούς. Η Νέα Σμύρνη και υπουργούς. Έχει βγάλει. Και τι δεν έχει βγάλει. Έλατε. Έχει όμως και μια μεγάλη ιστορία καλλιτεχνική. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει μια μεγάλη ιστορία. Κάνω μια παρένθεση και ας με συγχωρήσω τους παραλληλισμούς. Όχι, μου αρέσουν αυτά εμένα, για πες. Έχει μια μεγάλη και βαριά πολιτιστική κληρονομιά. Εννοείται. Αυτή η πόλη και μεγάλη ιστορία που προσπαθούμε να αναδείξουμε με άλλους συνεργάτες. Mm-hmm. Σαν παρακαταθήκια. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που πούμε και εκτός μικροφώνου αργότερα. Να σου πω, βρε Παναγιώτη. Τελειώνω. Να, για πες. Φτάνουμε λίγο στο σήμερα, ναι. Γοργά. Ο σημερινός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ναι. Ο νέος Junior. Δεν ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ήθελε να γίνει. Το καταγράφουν δικοί του άνθρωποι αλλά και το περιβάλλον. Ναι. Αναγκάστηκε. Εντελώς. Στο τέλος, καταλαβαίνοντας τι παίζει και τι γίνεται, είπε μια-δυο αλήθειες. Mm-hmm. Είπε πολλές. Και τον κατηγορήσανε γι' αυτό. Ειδικά τη μέρα που στη ΔΕΘ που έφευγε. Είπε. Αλλά επειδή από ό,τι λένε οι μαρτυρίες, ναι, και να κινδύνευσε. Ναι. Υπάρχει μάλιστα είδηση σήμερα για τις υποκλοπές που γίνανε. Συνελήφθηκε, κάτσε να τη δούμε ακριβώς την είδηση. Κάτσε, περίμενε να χάσουμε τα ποντίκια, τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Ουπ, το χάσαμε, όχι. Εδώ είναι. Λοιπόν. Έκανα μια γρήγορη αναδρομή. Έκανες πολύ ωραία αναδρομή. Λοιπόν, τη χάσαμε την είδηση, τώρα κάπου έχει πάει. Συνέλαβαν τέλος πάντων κάποιον πράκτορα των Αμερικανών, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Για την υποκλοπή του που γινόταν εκείνη την πολύ εποχή. Σωστά. Ναι. Τώρα θα σκάνε διάφορα τέτοια. Είδες και με το χαρτί που έγινε με την Siemens, που αυτοκτόνησε τελικά ο αντιπρόεδρος. Ναι, εντάξει. Okay. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να τη μάθουμε την αλήθεια. Έστω και αποσπασματικά. Μαθαίνουμε ό,τι θέλουν να μάθουν. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο, κάποια κομματάκια πρέπει να τα μαθαίνουν. Έστω και αν έχουν περάσει 100 χρόνια. Εγώ σήμερα έστω να σου κάνω ζημιά. Δηλαδή, γιατί... λέω πρόσωπα, ονόματα, καταστάσεις, γεγονότα. Να σου πω, τι με πέρασε σε μένα, καμιά φοβισμένη. Εγώ έχω κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, Παναγιώτη. Δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω φάει εγώ τη μολότοφ στο κεφάλι. Τι με πέρασε. Εγώ θα σου πω και ένα παραπολιτικό, έτσι πιο πικάντικο για τον Κώστα τον Καραμαλή. Λέγανε σουβλάκια που έτρωγε σουβλάκια. Όχι, θα σου πω. Την εποχή που βγήκε πρωθυπουργός, λοιπόν, ακούστηκαν, είπαν οι κακές γλώσσες. Δεν λένε ποιοι, ξέρουμε, αλλά δεν λέμε. Λέγανε ότι τόσο πολύ δεν ήθελε να είναι πρωθυπουργός, που έλεγε ότι ό,τι είναι να μου πείτε για την κυβέρνηση, θα μου το πείτε μέχρι τις 6 το απόγευμα. 6 και 1 μιλάμε για σουβλάκια, γκόμενες και μπάλα. Μέχρι εκείνη την ώρα. Πέφτανε αεροπλάνα. Πνιγόταν η Ελλάδα στα χρόνια που κυβέρνησε. Ναι, πηγαίνανε, του λέγανε πρόεδρε, με 6 και 4 ξέρω εγώ. Πρόεδρε, έγινε αυτό. Δεν σας είπα ό,τι είναι να μου το πείτε μέχρι 6 παρά 1. Τώρα τι να σας κάνω. Τώρα τρώω. Τώρα βλέπω μπάλα. Ήταν τόση η απέχθειά του σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ωραία, να πούμε όμως και ένα άλλο. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς πραγματικά πήγαινε στις 9 το πρωί και έφευγε γύρω στις 8-9 το βράδυ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτό μου το πιστοποιεί πατριώτης μου, ο οποίος ήταν στη Θουρά. Ναι. Αλλά και από άλλες πηγές, ότι όντως πήγαινε και ήταν από τους λίγους που δούλευε. Τώρα να το δούμε λίγο αντικειμενικά, πέρα από το τι αποτέλεσμα είχε η δουλειά που έκανε. Αυτός ο άνθρωπος ανέλαβε. Προσπάθησε. Εκτός από το ότι προσπάθησε, εγώ θα σου πω και το άλλο. Ανέλαβε και μία χώρα. Πώς λέγανε οι άλλοι, αναλαβάμε καμένη γη. Αυτός όντως την ανέλαβε καμένη. Τελειωμένη ιστορία. Είχε λοιπόν στο κεφάλι του
το καμένο όλο, okay. Το αν το χειρίστηκε σωστά ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, στον green ιστορία γι' αυτό. Αλλά ναι, είχε μια ευθύνη που αμφιβάλλω αν θα άφηνε οποιονδήποτε άνθρωπο στη θέση του να κοιμηθεί και να μην είναι από τις 9 μέχρι τις 9 στη θέση του. Έστω, εγώ θα στο πάω και από την άλλη. Πες αυτό που λένε ότι έκανε βρωμοδουλειές με τους ξένους, ότι έκανε συμφωνίες. Και αυτό θέλει μαεστρία για να γίνει. Γιατί μπορεί να εκτεθείς το επόμενο δευτερόλεπτο. Οπότε, ναι, ο άνθρωπος δούλεψε. Το προς ποια κατεύθυνση, άστο, μην το εξετάσουμε. Αλλά ναι, δούλεψε. Γιατί πέρασαν και πολλοί χαραμοφάιδες. Από όλες τις κυβερνήσεις και από όλες τις βουλές. Δηλαδή, ναι, τα ζήσαμε καλά αυτά. Δεν στάθηκα πίσω από ένα παράδειγμα. Το δώσα και με ένα μπάρμπα. Εντάξει. Στο όλη τυφλή κουτσί στον Άγιο Παντελεήμονα. Ναι, κανονικά. Τυφλός οδηγεί ταξί και το σταματήσανε. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Όλη τυφλή στοιχείο, ας πούμε. Και, ναι. Ναι. Έπαιρνε τη Σαλήνη στο παιδάκι που είχε πρόβλημα ακοής και λίγο ήταν δικό της παιδί για να πάρει επίδομα. Ναι. Ξέρεις, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αλλά σε μία τέτοια περίπτωση, μία. Ναι. Το φταίξιμο είναι διπλό. Και θα πω μετά και κάτι άλλο. Αυτός που συμμετέχει και αυτός που λαμβάνει. Ναι. Αυτός που μάλλον προσφέρει και αυτός που λαμβάνει, να το πω γεγονός, σωστά. Γεγονός. Δεν είναι άμερος ευθυνών ούτε ο ένας ή το άλλος. Εννοείται. Και εγώ θα σου πω, μάλλον τελείωσε και θα σου πω. Επίσης, αν όχι 100% ευθύνη, αλλά με βάση το δίκαιο, φταίει και έχει μια μερική ευθύνη συνολική και η ηγεσία που προείσταται αυτών των ανθρώπων που έβγαιναν. Ναι. Δηλαδή μην ξεχνάμε τι έγινε στο ΙΚΑ Καλλιθέας που ήταν σούπερ μάρκετ με τα εκατομμύρια. Εννοείται αυτό. Και φτάσουμε στο σημείο να λέμε να τους δώσουμε και το μισθό τους, μην το χάσουνε. Αχ τα καημένα. Ήταν... Αχ τα καημένα. Την πολυκατοικία, εντάξει. Ξέρεις τη συντήρηση, Παναγιώτη μου, έχει μια πολυκατοικία. Γι' αυτό θέλανε τους μισθούς, μην τους κόψουμε. Και πόσα άλλα. Καταρχήν, 18-20 μισθούς οι υπάλληλοι της Βουλής. Τέρατα όμως. Μην τους κόψουμε και καμιά δεκάρα που, να μην το πω τώρα, θα το πω. Επειδή συγγνώμη τώρα για τη λέξη, που προσκυλιάζαν όλη μέρα και όλη νύχτα στο καφενείο της Βουλής. Τι κάνανε, πόσοι υπάλληλοι πια χρειάζονται. Και οι υπόλοιποι τι κάνανε. Αυτή η τηλεόραση της Βουλής, η κατακαημένη, που θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ καλό κανάλι. Και έχει, τώρα βλέπει και τηλεθέαση, έτσι. Κάθε φορά που έχει συνεδρία της Βουλής, τι πάει κόκκινο, όχι αστεία. Λοιπόν, αυτή η τηλεόραση της Βουλής που θα μπορούσε να απορροφήσει άνεργους συναδέλφους, έτσι, και την κάνανε χειρότερη και από την ΕΡΤ. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, έχουν γίνει εγκληματικά πράγματα. Όπως επίσης, ξανακούω, για κάτι που γνωρίζω εκ των έσω, για πες. Τεχνική η οποία δεν ήταν καμία σχέση με την κάμερα που είχαν. Α, καλά, εννοείται. Και παίρνανε πόσους εξοπλισμούς και πουλάγανε το όνομα ότι ήταν στην ΕΡΤ. Ναι. Και παίρνανε γάμους, βαφτίσεις και εκδηλώσεις. Αυτή με την ολόκληρη ιστορία. Συνεργία. Αυτή την ιστορία. Και φεύγανε μηχανήματα και κάμερες κτλ. Απίστευτα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω και κάτι άλλο για την και ΕΡΤ. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι λένε είναι οι αδικημένοι και θέλουν να πάνε εκεί. Ναι, καλέ. Να σου πω και κάτι άλλο πιο κουλό ακόμα. Παιδιά, γιατί να το πληρώσω. Λοιπόν, γιατί το πληρώσω ο πολίτης. Άκου να δεις. Η ΕΡΤ αναγκαζόταν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα να παίρνει ενοικιαζόμενα συνεργεία για όλες τις μεταδόσεις. Γιατί δεν είχε δικούς της. Είχε. Αλλά ήταν τέτοιο το συνδικάτο εκεί της Ποσπέρ που πηγαίνανε όλοι οι κάμεραμαν και η τεχνική και οι... πηγαίνανε ταξίδι με τον Πρωθυπουργό, δεν καταδεχόντουσαν να πάνε μέχρι το Σύνταγμα να κάνουν ένα γκάλοπ. Όχι. Όλοι αυτοί της κλίκας ήταν να πάμε κανένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, στη Γενέβη, καμιά Αμερική, καμιά Τενερίφη, ξέρω, για κανένα μπανάκι. Και το αγόρι το τρώγανε τα ενοικιαζόμενα κακοπληρωμένα συνεργεία.
αλλά και κάποιοι πραγματικά cameramen που κάνανε ρεπορτάζ, που πηγαίναν στα γήπεδα που άλλοι δεν πηγαίναν καν. Ναι. Αλλά απλώ κάποιοι θέλαν να πηγαίνουν μόνο όταν έπαιζε η εθνική ομάδα για να καλύψουν γιατί ήταν ήρεμα τα πράγματα. Έλατε. Πού το πας αυτό? Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια παρένθεση, επειδή με ρωτάνε κάποιοι που μπήκανε τώρα να μας ακούσουν. Λοιπόν, παιδιά, κοντά μας έχουμε τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, καλό συνάδελφο εδώ πέρα και συνεργάτη, ο οποίος κάνει και μια εκπομπή. Πες τα, βρε Παναγιώτη, εσύ. Κάθε Πέμπτη στις 9 η ώρα, πολιτιστικές διαδρομές χθες και σήμερα. Αναλύουμε και ξετυλίγουμε το κουδάρι της ιστορίας, του πολιτισμού, της ιστορίας, ήθη, έθιμα, και μιλάμε για την παράδοση. Δίνεις και καλές συνταγές, το διαπίστωσα εγώ αυτό. Πού και πού δίνουμε συνταγές. Χρειάζεται. Να θυμίσω ότι περίπου τέτοια περίοδο, όταν ξεκίναγε η εκπομπή πριν 2 χρόνια, η πρώτη που από τους πρώτους καλεσμένους ήταν από την Ήπειρο, και το άισο της Ήπειρου είναι οι πίτες, επειδή είναι και η περίοδος της Τυρινής, να μην το ξεχνάμε. Σωστό, σωστό. Αλλά πολλές περιοχές φημίζονται για τις ωραίες πίδες που κάνουν από Θεσσαλία, λοιπόν, και πάνω. Ωραία. Θέλω να πούμε και μια ακόμη φορά για το πάρτι. Βεβαίως. Για να ξέρουν τα παιδιά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Αυτά είναι. Διεθνής εκπομπή. Πες τα. Μην το χάσετε. Εσείς θα χάσετε το μοναδικό, το ανεπανάληπτο πάρτι του σταθμού μας, όπου μαζί η Ένωση Συνταχτών Ηλεκτρονικού Τύπου κλείνει 1 χρόνο και ο σταθμός, το Radio String του nstv.gr, κλείνει 2 χρόνια, και σας καλούμε στα γενέθλιά μας που θα γίνει στο Funky Monkey Αδραμητίου 44 και Κοραή, στη Νέα Σμύρνη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 11 το βράδυ, από τις 11 το βράδυ, και όσο πάει. Κέφι και καλή διάθεση, με ωραία παρέα σας περιμένουμε. Ωραία. Εκ μέρους της Ένωσης, η Πρόεδρός μας κυρία Ρέλε Χρυσού και ο ομιλών, ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, σας φιλώ πολύ. Ορίστε, έχουμε και το Γενικό Γραμματέα εδώ, ρε παιδιά, τι άλλο θέλουμε. Να σε ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Όχι, αυτός είναι καιρός. Είναι σε εξέλιξη νέο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Το χθεσινό, το έλεγα και πριν έρθεις, ότι είναι από τις καλύτερες εικόνες που έχουμε δει στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να είναι 20-30.000 άνθρωποι κάτω και να μην ανοίξουν τη μύτη. Αυτά δεν γίνονται. Έχουμε γίνει Ευρωπαίοι. Δεν πέφτει ξύλο. Μήπως τελικά. Γιατί είναι πραγματικά ευχή όλων. Ναι. Ξαναθυμηθούμε, γιατί είναι στο DNA μας λίγο ο εγωισμός. Είναι. Λίγο θυμηθούμε και το μαζί. Έλατε. Και αρχίζει αυτή η λέξη και σε όλες τις γλώσσες να κινείται. Να ακούγεται. Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι γιατί αυτό το πάντα μαζί. Πάντα δύο είναι καλύτερα. Εννοείται από έναν. Από έναν. Να και επίσης οι Αγγλοσάξονες, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, λέγανε ότι τρεις Έλληνες, ένας Έλληνες αφομοιώνεται από το σύστημα. Ναι. Δύο μπορεί, τρεις Έλληνες είναι δύναμη. Είναι δύναμη. Είναι το άλλο που θα σε πάω λίγο στη δική σου εκπομπή. Το γιατί οι χιώτες πάνε 2-2, αυτό δεν ξέρω, νομίζω το ξέρουν πολλοί. Στην τουρκοκρατία, επειδή στοιχείο, οι Τούρκοι όπου βλέπαν Έλληνα μόνο του, τον αναγκάζανε να τους ζαλωθεί για να τους πάει. Οι χιώτες πηγαίνανε 2-2 για να ανεβαίνει ο ένας πάνω στην πλάτη του άλλου και να μην αναγκάζονται να κουβαλάνε τον Τούρκο. Φοβερό κι αυτό. Φοβερό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Κάτι για τυχείο να κάνουμε. Μ' αρέσει χείο. Έχει ωραία μαστίχα. Να ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα εδώ που παίρνουμε. Μπράβο, παιδιά μου, έτσι να μας στέλνετε μηνύματα, να μας λέτε πώς μας ακούτε. Ωραία. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε καλά. Καλά, ακουγόμαστε καμπάνα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σου πω ότι πατάγαμε λάθος κουμπί προηγουμένως. Τελικά ήταν το 2 το μικρόφωνο. Το 2, Και ακουγόσουνα. Ευτυχώς το πρόλαβα εγκαίρως και δεν ακουγόσουν το ποτά από το πηγάδι. Ακούγεσαι καλά, ωραία. Λοιπόν, για πες μου τώρα την άποψή σου. Τι βλέπεις να γίνεται στο Eurogroup? Γιατί εδώ τα μηνύματα είναι χάλια, όχι χάλια. Πιο χάλια από χάλια. Κοίταξε. Πλέον έχουν ανοιχτεί τα χαρτιά στο τραπέζι. Ένα. Και εντάξει. Θεωρείς ότι ξεκινήσει... έχουν ανοίξει τα δικά τους τα χαρτιά? Αυτοί έχουν την αυτή. Εμείς είμαστε υπεράνω.
είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε. Σας δανείσαμε. Τώρα, είμαστε. Σας δανείσαμε τα λεφτά μας. Και αν θέλετε να έχετε υπογράψει και μια συμφωνία σαν κράτος. Ναι. Και πρέπει να την τηρήσετε. Ναι. Εντάξει. Σας βάλαμε λίγο περισσότερο φιλιά στο λαιμό. Άμα κάνετε τα προαπαιτούμενα, τα τελευταία που λέει το πρόγραμμα, μετά λίγο μπορεί να ανοίξουμε τη θηλιά. Ναι. Να μην είναι τόσο kinky το σεξ, να είναι λίγο πιο γαλαρό. Ναι. Μην ακούνε μικρά παιδιά. Ναι. Το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή θα έπρεπε να ήμασταν καλύτερα να τελειώναμε με αυτό το πράγμα. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που ήθελα να πω στην αρχή, ήταν για πρώτη φορά με το που πήγαμε να καθίσουμε ένα τραπέζι. Ναι. Δεν κατεβάζαμε τα παντελόνια. Ναι, η αλήθεια η μαύρη. Δηλαδή με το καλημέρα σας ήρθαμε, γεια σας. Δεν και, παίζει. Και δεν το περιμένανε. Δηλαδή τα ακούγανε έτσι σε άλλη κυβέρνηση αυτό. Λες να τους ήρθε ξαφνικό. Και, και βλέπουν έναν. Έτοιμο. Έναν έτοιμο πόλεμο. Έναν με το προφυλακτικό στο χέρι. Και λέει, παιδιά, θα συζητήσουμε γιατί έχω άποψη. Ναι. Είμαι Έλληνας και έχω άποψη. Αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν έχει γίνει ποτέ τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε αυτό. Τώρα αντικειμενικά. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Έτσι. Θα σου θυμίσω. Θα σου θυμίσω να τον δω τον Υπουργό Οικονομικών τυχαία το προηγούμενο Σάββατο. Ναι. Με τον κύριο Τσαγαλώδο. Ναι. Κάνω έτσι στο Σύνταγμα. Είναι αληθινό. Λέω γεια σου Υπουργέ, και αυτός Υπουργός είναι. Αλλά ήταν τόσο αυθόρμη, τόσο αληθινή, τόσο εκεί. Σου έχω νέο και μου το στέλνουν τώρα σε μήνυμα. Παρακαλώ. Και λέει, ναι, πάμε λέει για ρήξη στο Eurogroup, αναφέρει η ελληνική κυβέρνηση. Με προλάβανε γιατί. Οι Ευρωπαίοι κάνουν προσπάθεια απαξίωσης του Βαρουφάκη. Αυτό έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει από το πρωί. Ναι. Από τους Γερμανούς. Διαβάσαμε πριν τις δηλώσεις και από τις γερμανικές εφημερίδες. Επειδή δεν μπορούν σε απευθείας αντιπαράθεση, γιατί. Έχουμε μια προϊστορία στις διαπραγματεύσεις. Για πες, για να ψάξουμε και την είδηση εδώ μεταξύ. Ψάξε την είδηση. Θεωρώ ότι είμαστε από τους καλύτερους διπλωμάτες και διαπραγματευτές. Και δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουν. Τα έσπασαν στο Eurogroup. Δεν πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε αποφάσεις. Σήμερα όχι. Λένε για ότι θα πάει για έκτακτη συνεδρία στην Παρασκευή. Μάλλον για τις 28. Λες για 28, Δηλαδή θα υπάρξει κάτι σαν ενδιάμεση συνδιάσκεψη. Ναι. Με τελικό αποτέλεσμα προς το τέλος του μήνα. Λοιπόν, για να δούμε τι αναφέρει και το New Post, έτσι που βρήκαμε την είδηση εδώ. Λέει, τα έσπασαν στο Eurogroup. Παράλογη απέτηση για συνέχιση του μνημονίου, λέει το Μαξίμου. Σαφώς, το είπαμε και εμείς πριν, δεν θα υπάρξει συμφωνία σήμερα. Όπα, φωτογραφία, Dice Bloom, Παναγία μου. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν από τους καλούς συναδέλφους στο New Post. Εδώ, συγγνώμη, πάει το δύστυχο, το παιδί με τα γυαλιά έδωσε παραγγελιά. Αχ, Dice Bloom. Αχ, ναι. Μα πώς είναι έτσι θέρμο τώρα, όχι πες μου. Πώς είναι έτσι. Και δεν έχει πτυχίο. Αυτός εδώ, να ξέρεις, αυτός θύμωσε. Είναι κακιά ψυχή αυτός. Πήγε όλος και του είπε δεν έχει πτυχίο. Πιο κακιά ψυχή είναι ο άλλος που είναι στο καρότσι. Ναι, μην το πάμε στο ότι είναι στο καρότσι. Αλλά είναι στριμμένο το άντερο αυτό είναι. Δηλαδή. Τι με νοιάζει, είναι αλήθεια. Αυτός βγάζει κακία, μίσος. Και οι άλλοι ανέραστοι, τέλος πάντων που λέω εγώ. Σε παρακαλώ την αγάπη μου. Την Άγγελα. Ναι, την Άγγελα. Έχεις πέσει τάβλα με την Άγγελα κι εσύ. Το θηλυκός Βαρουφάκης είναι. Παναγία μου. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε λίγο τη είδηση. Λέει λοιπόν ότι ανυποχώρητη εμφανίζεται η κυβέρνηση, η οποία απορρίπτει νέο κείμενο που παρουσιάστηκε πριν λίγο στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο του Eurogroup. Τέρατα θα γράψανε πάλι. Σύμφωνα, λέει, με κυβερνητικές πηγές στο Eurogroup, παρουσιάστηκε ως βάση συζήτησης ένα κείμενο που αποτελεί ριζική υπαναχώρηση από την κοινή ανακοίνωση του κυρίου Dijsselbloem με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, την προηγούμενη Πέμπτη. Όπως τονίζουν κύκλοι του Μαξίμου, η επιμονή ορισμένων κύκλων να εφαρμόσει η νέα ελληνική κυβέρνηση το μνημόνιο είναι παράλογη και μη αποδεκτή. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι η υλοποίηση του μνημονιακού προγράμματος έφυγε από το τραπέζι στη Σύνοδο Κορυφής και όσοι την επαναφέρουν χάνουν το χρόνο τους. Τίποτα, ανυποχώρητη, έτσι, εκεί πάμε. Και ο Θεός βοηθός. Είμαστε ακόμη ζωντανοί. Ζωντανοί είμαστε και θα παραμείνουμε. Μακάρι.
Μακάρι. Απλά είμαστε ακόμη στο πολύ αρχικό στάδιο, όπου ο καθένας έχει βάλει ένα τείχος και λέει αυτός είμαι, αυτό θα κάνω. Ξέρεις τι φοβάμαι, αυτό το αρχικό στάδιο, το τραβάνε αυτοί, το έχουμε τραβήξει κι εμείς. Το έχουμε ξεχυλώσει σε σημείο που δεν νομίζω ότι θα μπορούν μεταξύ τους να βρούνε σημείο επαφής πια. Δηλαδή έχουν κάνει και οι δύο πλευρές το ίδιο λάθος. Έχουν τρελές δηλώσεις, δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου που δεν μαζεύονται. Καταρχήν θέλω να παρακαλέσω τους φίλους αγροτές, όταν διαβάζω στο διαδίκτυο, πολύ περισσότερο, ναι, να διαβάζουν και να κάνουν και δεύτερη ανάγνωση αυτό που διαβάζουν, ναι, για να μπορούν να καταλάβουν πίσω από τις λέξεις το πραγματικό νόημα, ναι, γιατί δυστυχώς, και αυτό το λέω γιατί είχαμε κάνει και πριν αρκετούς μήνες, ναι, μια ημερίδα για την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, mm-hmm, όπου λέγαμε ότι αναπαράγεται μια είδηση πολλές φορές χωρίς να διασταυρώνεται. Γεγονός αυτό. Ένα αυτό. Το έχουμε ζήσει αυτό στα χρόνια που δουλεύουμε και οι δύο πάρα πολλές φορές. Δεύτερον, δυστυχώς έχουμε αρκετούς τερατολόγους και λιγότερο δημοσιογράφους. Και αυτό αλήθεια. Και γι' αυτό θερμή παράκληση να διαβάζουμε μία και δύο φορές, ναι, κάθε κείμενο, κάθε είδηση, κάθε γεγονός, mm-hmm, για να μπορούμε να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα, και καλό να διαβάζουμε και δύο και τρία blog και τρία site, ναι, και δύο και τρεις εφημερίδες για να μπορούμε να βγάλουμε πραγματικά σωστά, μια σταθερική άποψη. Ναι. Ναι. Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται διαχρονικά και την τελευταία πενταετία, ναι, ότι έχουν μπει νέοι άνθρωποι, mm-hmm, οι οποίοι με πας σε ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα. Φεύγω λίγο. Καίει το χώρο. Εδώ αυτό που λες έχει καταστρέψει ανθρώπους και δουλειές. Δυστυχώς έχουν βρεθεί παιδιά από σχολές, και ψάχνουμε τώρα να δούμε και ποιες είναι αυτές τις σχολές. Όλες θα γίνουν μενεγάκες. Όλες. Και πιάνουμε το μικρόφωνο και λέμε τώρα τι. Θα σου πω χαρακτηριστικά. Καίγεται το Norman Atlantic, πώς το λέγανε το πλοίο, ναι, κάπως έτσι. Και βγαίνει δημοσιογράφος που στην ΕΡΙΤ και λέει το φλέγον πλοίο. Και Παναγιά, σου πέφτει το σαγόνι στο πάτωμα. Και, γιατί, την αιμοσταγή λεωφόρο και φυσίας που την πας. Δηλαδή, εντάξει. Λέω, εγώ είμαι σε μια γενιά πιο πίσω, που έτσι και έλεγες τέτοιο πράγμα, δεν στο συγχωρούσαν. Σου ανοίγανε την πόρτα, έφευγες. Όχι αυτό που γίνεται τώρα. Που το, δηλαδή, πάει ο άλλος πάνω από το δίστιχο που υποφέρει και του λέει μου, πώς αισθάνεστε. Πώς να αισθάνεται ο άνθρωπος με ανοιγμένο κεφάλι στην άσφαλτο. Πώς αισθάνεστε. Εντάξει. Λίγο ζαλισμένος. Λίγο ζαλισμένος. Ναι. Λίγο νερό μου φέρνετε. Ένα Bloody Mary. Ένα Bloody Mary. Έχω το Bloody μου φέρνετε τη Mary. Σε αυτό το σημείο. Αυτά. Αγαπητός μου καθηγητής, ναι, μας έλεγε τον είχαμε πολλές ώρες, για πες, φιλόλογος, να διαβάζετε Πλωρίτη, ναι, ο οποίος κάποτε έγραφε στο Βήμα. Ναι, το ξέρω. Αρθρογραφούσε κανονικά. Για να μάθετε να μπορείτε να γράφετε, μιλάτε, να μιλάτε και να γράφετε έκθεση. Έλατε. Δεκαετία του 70-80. Είναι σαν αυτό που έχω συναντήσει εγώ, του λες, έχεις ένα θέμα, ας πούμε. Βρέθηκε ένας τοξικομανής νεκρός στην Ομόνοια. Και σου λέει τώρα για άσκηση, κάντο μου τετράστιλο. Δεν υπάρχει το γεγονός, ρε παιδί μου, σου λέει. Επινόησε το, κάντο μου τετράστιλο. Πρώτον, δεν ξέρουν τι θα πει τετράστιλο. Δηλαδή, σελίδα ολόκληρη δεν τους περνάει από το μυαλό. Ούτε κάνουν τίποτα. Και στο κάνει 50 λέξεις. Οι οποίες καταλήγουν συνήθως, θα διενεργηθεί νεκροτοψία, νεκροτομή. Τέλος. Αυτό είναι άσκηση στη σχολή. Τραβάγανε οι καθηγητές τα μαλλιά τους. Δηλαδή δεν έχουν ούτε το υπόβαθρο για προέκταση. Να σκεφτείς, γιατί εγώ θα κάνω το πρόβλημα, ο κανά, κάτι, τις, ναι, πέρα, δόθε, τίποτα. Ίσως γιατί δεν τους περάσανε αυτό που μου το πέρασε ο καθηγητής μου, ναι, ο κύριος Βεσίγκρης, πρώτη, ο οποίος μας έλεγε πρέπει να έχεις στο μυαλό σας, ναι,
Ποιο είναι το δεδομένο? Τα πέντε στοιχεία της είδησης, λες? Όχι. Α, ναι. Μας έλεγε, ποιο είναι το δεδομένο? Ένα γεγονός. Ναι. Κάτι που έγινε. Ναι. Συνέβη. Πού συνέβη? Πότε συνέβη? Πώς συνέβη? Γιατί συνέβη? Έχει κάποιες ερωτήσεις. Και μετά, το μόνο. Τι ψάχνουμε? Έλατε. Τι θέλουμε να βγάλουμε από αυτό? Την κοινωνική διάσταση, την πολιτική διάσταση, την οικονομική διάσταση? Γιατί όλα τα θέματα έχουν διάφορες διαστάσεις. Ήτανε πολύ απλά το γιατί και το διότι. Ναι. Πάντησε ένα γιατί, υπάρχει ένα διότι. Μάθετε να ενισχύετε το δικό σας διότι. Διότι αυτό... Ακριβώς. Αυτό σημαίνει άποψη και κρίση. Ναι. Αλλά για να το αποκτήσετε πρέπει να διαβάσετε. Ναι. Και όχι μόνο, να σου πω, δεν είναι μόνο η λογοτεχνία. Εκείνο το βασικό είναι η ιστορία. Δηλαδή συμβαίνει κάτι τώρα, το οποίο δεν είναι τώρα. Έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια πριν. Το ότι δεν ήσουν γεννημένος τα κάποια χρόνια πριν δεν σημαίνει κάτι. Δεν ξέρεις την ιστορία του τόπου. Γι' αυτό κάναμε πριν λίγο μια αναβρομή γρήγορη. Ναι. Να ζητήσω συγγνώμη για τις γρήγορες αναδρομές που έκανα. Αυτό είναι καλό πράγμα. Βοηθάει και μαθαίνουν κιόλας. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να τους διασκεδάζουμε και να τους λέμε και καμιά βλακία, τέλος πάντων, για τον Eurogroup. Μαθαίνει και το κοινό. Μην νομίζεις, σε ενδιαφέρουν αυτά. Αυτό το Eurogroup. Θέλω να σε ρωτήσω. Εγώ παρόλα αυτά πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει. Θα βγει, λες. Δεν θα βγούμε. Θα βγούμε ματωμένοι. Ναι. Έτσι. Θα πέσει λίγο αίμα. Όλοι οι πόλεμοι έχουν τις απώλειες τους. Αλλά. Θα βγούμε. Συγγνώμη την έκφραση που έχει πει κάποιος άλλος. Θα βγούμε λίγο εθνικά υπερήφανοι. Λίγο, ναι. Έως πολύ. Φοβούνται όμως ότι επειδή γίναμε το πείραμα, ναι, πήρε μπάλα. Και γίναμε το πείραμα. Και πραγματικά δεν υπήρξε αυτή η αντίδραση που φοβόντουσα. Δεν, όχι. Δεν υπήρξε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλιώς θα είχε γίνει. Χαμός. Χαμός. Δάκρυα και αίμα. Ναι, αίμα, δάκρυα και υδρότας επίσης. Άμα πραγματικά, γιατί αρχίζουν και βλέπουν ότι αρχίζει το καζάνι, δεν αντέχει, ναι, άλλο. Θα σκάς. Μαζεύονται και βλέπουμε φωνές υπέρ της Ελλάδας. Σωστά. Από λαούς, όχι από τις κυβερνήσεις. Ναι. Κάποιοι λένε ναι. Κάποιοι πιο κοντινοί, πιο χαριτωμένοι, ναι, τέλος πάντων. Αυτό άμα αρχίζει και φουντώνει, mm-hmm, αλλάζει, πάει να αλλάξει και δείχνει αυτή την τάση. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικά, γιατί άμα ξέραμε... Άμα ξέραμε, θα ξέραμε. Θα κάνουμε και επενδύσει στα διεθνή χρηματιστήρια. Έλα, και θα, ναι, πέσαμε... αυτό, μη λες χρηματιστήριο. Έχει καεί κόσμος από αυτό το χρηματιστήριο. Θα πω για την ιστορία του χρηματιστήριου. Για κάτσε να δούμε λίγο τις ειδήσεις, μπας και έχεις κάσει κάτι. Για πες για το χρηματιστήριο. Την περίοδο που... Να το. Όπα. Να το. Τώρα. Αυτό βγαίνει τώρα. Ναυάγιο στο Eurogroup. Η Ελλάδα απέρριψε πρόταση του Dijsselbloem. Λοιπόν, να δούμε τι λέει. Άλλο κείμενο, λέει, είχε δώσει στην αρχή η Κομισιόν στην ελληνική πλευρά και άλλο κατατέθηκε μετά από παρέμβαση των Γερμανών. Το τελικό κείμενο εμένει στο μνημόνιο του 2012. Και σύμφωνα με την JP Morgan έχουμε χρήματα για 14 εβδομάδες ακόμα. Μπαμπά θα πάρει σύνταξη αυτό το μήνα. Εντάξει, οριακά. Τον άλλο... Να, έχει... Άντε, θα προλάβουμε να πετάξουμε ετό. Να προλάβουμε. Επίσης, να πούμε ότι έχει δοθεί το κείμενο στη δημοσιότητα από το Reuters. Έτσι, πολύ καλοί αγγλομαθείς μπορούν να το διαβάσουν κατευθείαν στην ιστοσελίδα. Έχει δοθεί όλο. Τώρα μην κάτσουμε να διαβάζουμε. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι σε κάθε παράγραφο υπάρχει το συγκεκριμένο δίπτυχο, έτσι, current program, που σημαίνει το παρόν πρόγραμμα. Άρα είναι κάθετη στο παρόν πρόγραμμα. Είναι αυτό που λέει και για όσους δεν καταλάβανε, για, ναι, το πρόγραμμα μιλάμε. Ναι, για το ίδιο πρόγραμμα, ναι, όμως, μην ξεφύγουμε. Να πούμε ότι καταρχήν αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι διαμαρτυρόμενοι εκεί για το αυτό που έγινε. Αλλά είδες, ακόμα και αυτή τη στιγμή που έχει δοθεί τέτοια δημοσιότητα,
εξακολουθούν να μας απαξιώνουν και να μας κάνουν να βγούμε από τα ρούχα μας ή να μας φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση για να κάνουμε το χατήρι τους. Εδώ είναι που πρέπει να επικρατήσει τρομερή ψυχραιμία, ναι, ανασύνταξη δυνάμεων και εδώ να θέλει, δούμε, θέλει ψυχραιμία, θέλει. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε σκληρό πόκερ. Ναι. Τώρα το θέμα είναι ποιος μπλοφάρει. Αυτό δεν θα το μάθουμε έτσι εύκολα, αλλά όποιος έχει την καλύτερη μπλόφα στα χέρια τώρα, αυτός θα κερδίσει. Απ' τη μια λέει η Γερμανία, ας το πούμε, ότι εγώ σε παίζω, σε έχω και μπορώ να σε παίξω, ναι, πάνω στο τραπέζι. Αυτός έχει, ο Γιούγκερ ας πούμε, έχει το πλεονέκτημα του «σου έχω δώσει λεφτά και απαιτώ να τα πάρω πίσω». Αυτό, δεν νομίζω ότι έχουν άλλο χάρτη να παίξουν. Αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουν. Σήμερα όμως, ισπανική εφημερίδα. Υποδέμο. Α, ναι. Στην ηλεκτρονική μορφή, ναι, γράφει ότι οι Γερμανοί χρωστάνε δύο φορές περισσότερο από αυτά που τους έχουμε δανείσει. Για το χρέος των Γερμανών δεν μιλάει κανείς. Άκουσες κανέναν άλλο να το λέει? Χρωστάνε, και δεν είναι μόνο αυτό, χρωστάνε και γερμανικές αποζημιώσεις. Ελπαϊσμό, αν το λες αυτό. Ναι, η ελπαϊσμό. Αναφέρει σχετικό. Οι Γερμανοί, ας πούμε, τώρα αν το πάρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τελείωσε μέχρι τώρα, δεν είναι μόνο αυτά που ακούγονται. Χρωστάνε σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, και δεν πλήρωσαν ποτέ, πέρα κάποιων χωρών που διεκδίκησαν και πήραν. Αλλά εάν σκεφτούμε πόσα χρωστάνε αυτοί, εμείς είμαστε μία τρίχα, τίποτα, ένα τίποτα, μια κουκίδα. Αλλά βλέπεις, εκεί έπαιξε το χαρτί ανοικοδόμηση, έπαιξε διχασμένη Γερμανία που πρέπει να ξαναενωθεί, έπαιξαν όλα τα ελαφρυντικά για να μην πληρώσει. Έτσι, έτσι. Πώς σου φαίνεται η εκπομπή έτσι? Καλή. Ήθελα να δώσω μια άλλη νότα. Καλά που ήρθες, έχω να πω εγώ, γιατί σε λίγο οι ακροατές μου θα με έδερναν. Θα την είχα κάνει πολύ βαριά την εκπομπή. Ξέρεις, είναι καταθλιπτικό λίγο το Eurogroup. Και άμα σε πάρει κάτι φορά, σε πήρε. Μετά αρχίζεις και μεταδίδεις. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι η Κυριακή μας πέρασε. Ναι. Ήταν Κυριακή της αποκριάς. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι την άλλη Κυριακή στην Πάτρα έχει να γίνει ο κακός χαμός. Έχει. Λοιπόν, θα σου πω πώς λέω εγώ την Κυριακή της αποκριάς. Για πες. Τσικνοκυριακή. όλη κρέας τρώγαμε. Τσικνοκυριακή. Και μια συμβουλή. Μην χρησιμοποιήσετε χοιρινή μπριζόλα που την έχετε τρεις μέρες στην κατάψυξη. Πετάξτε την. Την πάτησα. Το λέω. Συμβουλή προς τις νοικοκυρές, παιδιά. Τι έκανες την Κυριακή αυτή, πήγες πουθενά? Τσίχνησα. Τσίχνησες. Είδες, σου λέω εγώ τσικνοκυριακή, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τι λέω. Παϊδάκια, μπριζόλες, λουκάνικα. Για κάτσε, κάτι μας στέλνουνε. Λοιπόν, μας ενημερώνει φίλος ακροατής, ο Φώτης. Γεια σου, Φώτη. Ευχαριστούμε που ακούς. Λέει, το CNN τώρα δείχνει ζωντανά χαρτιά και μάρκες από πόκερ στο θέμα της Ελλάδας. Εντάξει, μας έχουν κάνει. Νομίζω ότι είμαι επίκαιρος. Για πόκερ, ναι, ναι, μιλάγαμε. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, να το πάρουμε και λίγο τεχνικά, έτσι. Έχεις ένα θέμα τέτοιο. Πόσα πλάνα από το Eurogroup μπορείς να έχεις? Δεν μπορείς. Πρέπει, θες φίνες και σπόντες. Κάτι να το γεμίσεις το ρημάδι το θέμα. Τρία λεπτά θέμα. Τι θα βάλεις? Τη μούρη του Dijsselbloem συνέχεια. Ναι, ήδη το ψάχνουμε. Οπότε να είναι. Είναι ένα τραπέζι που παίζουν πόκερ. Είναι. Τώρα δεν ξέρω. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Οι Γερμανοί και ο Dijsselbloem χάνουν την ψυχραιμία τους εύκολα. Δηλαδή φαίνεται στο πρόσωπό τους το στράβωμα. Ο Dijsselbloem όταν ήρθε εδώ, δηλαδή ίσα που σηκώνονταν ένα πλακό στο βαρουφάκι στα καντήλια και στα μπουνίδια εκεί πέρα. Δεν περιμέναν αντιδράσεις. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν περιμέναν αυτή την αντίδραση. Ναι, αλλά να σου πω, συζητάγαν τόσο καιρό. Δηλαδή λέγανε ότι αν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, τι βάψατε? Λέει, εντάξει, θα βγει τώρα και άμα βγει και τι θα γίνει. Ωραία, οι πολιτικοί αναλυτές είναι αυτοί. Φαινόταν από χιλιόμετρα.
Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Για πες κάτι από αυτά που δεν λέγονται. Από κάποια διεθνή κέντρα που ορίζουν. Που δεν λέγονται. Μας το κλείσουν κιόλας. Άλλη ώρα αυτά, άλλη ώρα. Με τα μεσονύχτια εκπομπή που θα κοιμούνται. Α, μάλιστα. Καινούρια πληροφορία. Το CNN λέει τα δείχνει αυτά τα πλάνα, χαρτιά και μάρκες, γιατί ο Βαρουφάκης έχει κάνει τη διδακτορική του στα τυχερά παιχνίδια. Όχι, η θεωρία των παιχνίων λέγεται. Των παιχνίων. Αυτό. Είναι στα τυχερά παιχνίδια. Όχι, όχι. Απλά κάνω ένα παραλληλισμό. Α, για πες. Η θεωρία των παιχνίων είναι μια θεωρία που διδάσκεται, ένα μάθημα που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, είναι οικονομική θεωρία. Ναι. Έχει και λίγο ένα κομμάτι του στο πώς... του ρίσκου. Του ρίσκου, ναι. Του τζόγου. Κυρίως του ρίσκου, αλλά και το πώς αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις ή σε θέματα... Αυτό που χρειάζεται της μπλόφας, να το πούμε έτσι, σε απλά ελληνικά. Ας το πούμε έτσι τώρα για την κουβέντα, ναι. Για να το καταλάβουν οι περισσότεροι, δηλαδή. Σε μαθαίνεις στην ουσία αυτό το μάθημα και πώς θα μπλοφάρεις σωστά. Εγώ πιστεύω στον επιστήμονα, ναι. Γιατί καθηγητή. Ναι. Για πες, για πες. Ψάχνω εγώ το ταξί. Και σε αυτό το χαρτί επένδυσε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ναι. Θρύλα, αλλά και ο Τσακαλώτος είναι πολύ γνωστή, ας πούμε, ναι. Στους οικονομικούς κύκλους ή αγαθμαϊκούς. Λοιπόν, έχουν εδώ, λέει, ότι στο παρασκήνιο έχουν προηγηθεί συναντήσεις με Ντάισεμπλουμ, Σόιμπλε, Σαπέν, Γιούγκερ. Δηλαδή, μπαινοβγαίνουν στην αίθουσα αυτή, δεν έχουν βάλει πολύ κάτω. Θα σου ξαναπώ και παρακαλώ και τον κόσμο να μην ταράζεται. Ναι. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό θέλουν να βγάλουν. Λες δυστυχώς, ότι μεταφέρεται αυτή η εικόνα για να σου προκαλέσουν άγχος και... Δυστυχώς αυτό είναι που ρίχνουν, ναι. Στους, ας το πω, συναδέλφους, δημοσιογράφους, ναι. Του εξωτερικού. Του εξωτερικού και του οικονομικού ρεπορτάζ. Και οικονομικού ρεπορτάζ, οικονομικό-πολιτικού ρεπορτάζ. Ναι. Γιατί πρέπει κάτι να βγάζουν ειδήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάθουν έτσι κάτι ειδήσεις. Βλέπεις και εμείς οι δύο, λίγο... αν δεν μιλάγαμε εμείς οι δύο, θα καθόμουν και θα έλεγα βλακίες τώρα διάφορες ειδήσεις άλλες. Γιατί και σε λίγο δεν λέει, που θα ξεκινήσουν τα βιβλία ειδήσεων. Εκεί θα ακουστούν τα έρατα. Εκεί πλέον θα βγουν φίδια. Είναι γεγονός. Προσέχτε τι θα ακούσετε. Εκεί θα ακούσετε φίδια. Αυτό είναι γεγονός. Μην ανοίξετε μπαλκονόπορτες. Μην αρχίσετε και πηδάτε. Γιατί Έλληνες. Έχει και το ΕΚΑΒ πρόβλημα, παιδιά. Δεν έχει ασθενοφόρα να σας μαζεύουν. Προς το παρόν δεν έχουμε. Ίσως αργότερα, αν μας αφήσουν... Ασθενοφόρα. Ναι. Αλήθεια. Θα χρειαστούμε πολλά. Δεν θα χρειαστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε. Περάστε από το σταθμό πάντως. Πάνα... Να πάρετε το... Τι είπαμε, CD, το δίνουμε DVD. Το χώρο του Ζαλόγκου. Εγώ θα επιμείνω στο χρειάζεται ψυχραιμία. Ναι. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη σκέψεις, ναι. Στο τι ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει μια μεγάλη διαπραγμάτευση, ναι. Με δυσκολίες και εμπόδια. Δεν λύνεται σε μια στιγμή. Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, θα μπορούσε ο καθένας να βρίσκεται εκεί. Αλήθεια είναι αυτό. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση τους. Λοιπόν, σας μιλώ ειλικρινά. Θα σου πω χωρίς θέμα. Να είμαι αναλυτής, ναι. Αλλά με το απλό μου μυαλό αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Θα σου πω θέμα που παίζει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν τι άλλο, έτσι. Πρέπει να ανανεώνεται και η ροή των site. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα που λέει πώς κάθονται οι υπουργοί στο κρίσιμο Eurogroup. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς κάθονται. Εσύ το λες από κοινωνικοπολιτικά να δεις ποιοι είναι δίπλα σε ποιους και πώς παίζουν τις συμμαχίες. Έχει σημασία στο ποιος κάθεται δίπλα σε ποιον, ποιος απέναντι. Και επιπλέον από πλευράς αυτό που λέμε το body language. Το body language, ναι. Πρόσεξε όμως να δεις τι βλακία έχουν κάνει τώρα οι συνάδελφοι. Παιδιά, αν ακούτε στο Newsit, διορθώστε το. Γιατί δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Το έχουν σκανάρει πάρα πολύ άσχημα. Βλέπεις, δεν φαίνεται τίποτα από ονόματα. Που να προσπαθείς δεν φαίνεται.
Και από κάτω το σχεδιάγραμμα, τίποτα. Εντάξει, είναι μια πρώτη προσέγγιση. Ας το γράψουνε, μωρέ, τώρα. Προσπαθώντας να βγάλουμε πρώτη μια είδηση. Καλά, ναι, ξέρω. Αλλά αυτό, ναι, αυτό έχει περισσότερο και... Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το ξέρω. Παναγιώτη. Αχ, παιδιά. Έχω στο μυαλό μου το Πετρόπουλο, ο οποίος είναι άρρωστος. Και μου είχε τάξει σήμερα ότι θα έρθει να κάνουμε την πρώτη ώρα μαζί και είναι με 38 πυρετό και μου λέει δεν μπορώ να έρθω. Και τώρα το σκεφτόμουν αυτό. Είδες. Ναι, αλλά ήρθε ο γραμματέας. Ήρθε ο γραμματέας, είμαι πολύ ευτυχής, ήρθε ο γραμματέας. Πετρόπουλε, χρωστάς ώρα, βοήθεια, εκπομπή εδώ πέρα, χρωστάς. Έτσι να ξέρουμε και τα χρέη μας. Λοιπόν, και αυτό που λέγαμε ότι ήθελα να σε ρωτήσω, δεν κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις κάθε φορά? Δηλαδή, για να δίνουν τόση έμφαση ποιος κάθεται με ποιον? Νομίζω γενικά ως προς τα κράτη και από αυτό που βλέπουμε, γιατί δεν το ξέρω για να σου απαντήσω, αλλά σαν εικόνα έχω την αίσθηση ότι είναι προκαθορισμένο το που κάθεται. Μα και εγώ αυτό σκέφτομαι, δηλαδή σαν χώρα, όχι ότι σαν σπουδαιότητα εγώ, ο Βαρουφάκης θα κάνω στο βιωτσιά αριστερά, ναι, αλλά η θέση Ελλάδος είναι σε αυτό το σημείο. Αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτή την αίσθηση έχω. Και, δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχουν δώσει και το θέμα σωστά. Ίσως πρόταση τώρα σε συναδέλφους. Ποιοι κάθονται γύρω από το Βαρουφάκη και πώς αντιδρούν? Γιατί το ποιες είναι οι θέσεις όλων των υπουργών δεν έχει και μεγάλη σημασία. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάξουμε τις γύρω αντιδράσεις περισσότερο. Και μάλιστα από αυτό που λέμε σαν εικόνα και θα δούμε σε λίγο στα αυλικά ειδήσεων, ναι, που δείχνουν την κλασική εικόνα ότι επιχειρετιούνται γύρω από ένα τραπέζι, ετοιμάζονται να καθίσουν. Καλά, αυτά είναι. Είναι εκεί που γίνεται μεγαλύτερη... Εκεί γίνονται οι περισσότερες συνομιλίες, έτσι. Συνομιλίες, αλλά και τα πηγαδάκια πιο πολύ. Αυτά. Είναι και γύρω τους οι βοηθοί, τους οι γραμματείς, ναι, κλπ. Είναι γύρω από αυτό το τραπέζι. Γραμματείς και φαρισαίοι. Εκεί γίνεται πιο πολύ το παιχνίδι. Ναι. Και μετά από εκεί προσπαθούν να βγουν. Από εκεί προσπαθούν να βγουν οι ειδήσεις. Δηλαδή, πιο πολύ σημασία τελικά είχε το χαζοχαρούμενο χαμόγελο της Λαγκάρτ προς το Βαρουφάκι παρά το τι συζητήθηκε. Γιατί αυτό έδειξε τη διάθεση που είχε απέναντί του. Κοίτανε, θα σου πω. Και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη που λέει. Όχι, βέβαια. Διότι μην ξεχνάμε, μια βόμβα είχε σκάσει στα χέρια τους και τη γλιτώσανε, ναι, κάπως. Έτσι. Και έκαναν χρήμα και μπορούσαν και το σώσανε. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Τους βοηθήσανε και λίγο οι Κινέζοι που τους κρατάνε. Πολύ. Πολλά εκατομμύρια από νέα ομόλογα. Βέβαια. Σώθηκε το παιδί. Σώθηκε το παιδί, δεν μας πέθανε. Δεν μας πέθανε. Από την άλλη, πάντα χώνονται κάπου. Εννοείται αυτό. Γιατί οι ίδιοι σαν Ήπειρος, ναι, δεν έχουν θέμα. Πάνε και πάνε αλλού. Εννοείται αυτό. Αυτοί ζουνε πουλώντας όπλα. Όπλα και ναρκωτικά. Πουλώντας τεχνογνωσία και χίλια δυο άλλα. Αυτή τη στιγμή η γεωπολιτική θέση, και θα το πούμε πολλές φορές και σε παρακαλώ να το αναφέρεις και ξανά σε βεβαίως, είναι το νομίζω, μακάρι να διαψώ, αλλά αυτό, ναι, έχει δείξει ιστορία μέχρι τώρα, ότι μασώνει, ναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η θέση μας. Η θέση μας και ίσως εκεί παίζεται, ναι, αν θέλεις, ότι ένα από τα χαρτιά μας είναι ότι αυτό που ανέφερα πριν, το αέριο, οι υδρογονάνθρακες και τα μέταλλα. Τα μέταλλα. Και γενικά η θέση που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί μην ξεχνάμε ότι, ναι, έχουμε μια Τουρκία η οποία Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια σημαντική ανάπτυξη, ναι, αλλά οι άνθρωποι είναι την περίοδο που εμείς είμαστε στο χρηματιστήριο και δεν ξέρουμε τι μας γινότανε. Ναι. Και είναι να σκάσει κάπου η βόμβα τους. Ναι. Αλλά έχουν και προβλήματα. Γιατί κοντά τους είναι η Συρία. Το Ιράν, καλά λέω. Το Ιράν. Δεν έχουν λύσει θέματα με την Αρμενία που προσπαθούν να λύσουν. Γι' αυτό έχει καλέσει ο Τούρκος πρόεδρος τους Αρμένους να λύσουν. Σήμερα λέει ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ερντογάν στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Ναι, γιατί φοβάται. Τι θα κάνει, θα φοβάται ότι μην ξαφνικά
αλλάξει η πολιτική της Ελλάδος και εμφανιστεί η Ρωσία και του, ναι, του κλείσει το κλείσει το μαγαζί. Μα τι. Παρόλο που πριν λίγες μέρες, ναι, ο Πούτιν ήταν στην Τουρκία. Ναι. Σωστά. Παίζει ένα παιχνίδι τώρα ότι εγώ έχω λεφτά, ναι, μοιράζω λεφτά, γιατί είναι μια, ένα άλλο είδος πολιτικής που κάνουν οι Αμερικάνοι πριν χρόνια. Και δει περισσότερο και στα Βαλκάνια. Ναι. Ας θυμηθούμε Σαράγεβο και τα λοιπά. Ναι. Ας θυμηθούμε την πρώην Γιουγκοσλαβία. Που ισοπεδώθηκε. Εντάξει. Στο παιχνίδι. Μοιράζω χρήμα, ναι, και μετά εξαναγκάζω. Ναι. Περίπου αυτό. Κάτι αντίστοιχο κάνει και οι Ευρωπαίοι με εμάς. Πάρτε. Δίνουμε εμείς γενικά οι Αθήνες δίνανε χρήμα χωρίς κανένα έλεγχο. Για πήγαινε τώρα να βγάλεις, παρακαλώ, όχι πιστωτική κάρτα. Είσαι καλά, τίποτα. Εδώ πας να βγάλεις λεφτά από το λογαριασμό σου και σου λέει είσαι σίγουρος. Σε κοιτάει και καλά, σου λέει γιατί να τα πάρεις. Πήγαινε να βγάλεις prepaid card. Α, ναι. Και σου ζητάνε 10 πράγματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το έπαθα εγώ για μια prepaid. Λέω, παιδιά, τι το θέλετε το εκαθαριστικό για την prepaid, θα με τρελάνετε. Όχι, λέει, θα φέρεις εκαθαριστικό. Έμεινα. Λέω, στην prepaid εγώ βάζω λεφτά, δεν μου βάζει κανένας άλλος. Όχι, εκεί θέλουμε καθαριστικό. Πήγα και εγώ με ένα μάτσο χαρτιά, λες και βγάζα δάνειο. Φοβερό. Απίστευτο. Φτάσαμε στο άλλο άκρο. Από εκεί που σου ερχόταν η κάρτα στο σπίτι με το ταχυδρομείο ή το δάνειο, τώρα φτάσαμε στο άλλο άκρο. Να θες να πας να αλλάξεις, ας πούμε, τη χρεωστική και να σου λένε γιατί καλό το βλέπω το πλαστικό, τι το θέλετε, ανταλλάξτε. Εντάξει, είμαστε κοινωνία των άκρων όμως. Δεν μπορείς να πεις. Έτσι. Λοιπόν, καλέ, πήγε 8 η ώρα. Πήγε. Κοίτα να δεις που περνάει η ώρα ωραία όταν είσαι με κάποιον και έτσι τα λες. Θέλω να ανανεώσω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το τι θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, που είναι... Τσικνό Δευτέρα δεν είναι, όχι. Είναι καθαρή Δευτέρα. Λοιπόν, θα κανονίσουμε εμείς τι θα κάνουμε. Μην ξεχνάτε το με πάρτι. Ωραίες λαγάνες. Με ωραίες λαγάνες. Για φαΐ μιλάμε, εμένα τι άλλο θέλω. Θα κάνουμε πάρτι. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε, θα το λένε και τα παιδιά τις επόμενες μέρες από τις εκπομπές όλες. Το πάρτι μας θα το βρείτε και στο Facebook στη σελίδα μας, το NSTV. Να ευχαριστήσω εγώ πολύ τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη που ήρθε να μου κάνει παρέα και τα είπαμε πολύ ωραία. Επιφυλάσσομαι γιατί αυτή η κουβέντα πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε πολλά να πούμε τις επόμενες μέρες. Μπορούμε να πάμε για καφέ μετά. Να πάμε για καφέ. Κάνει κρύο. Πού να πάμε για καφέ. Για φαΐ πάει ο κόσμος μετά. Δεν πάει για καφέ. Καλά. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι όταν σχολάνε πάνε. Οι πιο έτσι πότες πάνε για ποτό. Οι πιο λέμαργοι πάνε για φαΐ. Οι άλλοι ανάλογα με την ώρα πάνε για καφέ. Πάντως για κάτι πηγαίνουμε πάντα. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, ακολουθεί Χρήστος Καραθανάσης που θα είναι σε λίγο κοντά σας. Από εμάς, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, μην πέφτετε από τα μπαλκόνια. Δεν μπορούμε. Μαζί θα τα καταφέρουμε όλοι. Αυτό. Αυτό να θυμάστε. Μαζί. Καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε Δευτέρα 6 με 8 Ιωάννα Ντάνη στο 6 Dan E. Ωραίος τίτλος, ε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, υπομονή, επιμονή και λίγο αισιοδοξία δεν βλάπτει. Σκεφτείτε έτσι, κάντε και κρυουλάκι, καθίστε εκεί μεταξύ σας αγκαλίτσα, μη δείτε ειδήσεις, θα τρελαθείτε, βάλτε καμιά ταινία στο DVD καλύτερα. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.